Καλησπέρα αγαπητοί ακροατέ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θα είμαστε μαζί σας σε ένα μικρό μαραθώνιο για να καλύψουμε όλα τα γεγονότα σήμερα από το μεγάλο, αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πρόκειται να συμβεί στην Αθήνα. Θα επαναληφθεί ο θρίαμβος της Θεσσαλονίκης, αυτό όλοι ευελπιστούμε. Και μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος. Σήμερα είμαστε στα μικρόφωνα Ρωσόπουλος Βαγγέλης, Ρωσόπουλος Παύλος και Ιωακιμίδης Παναγιώτης, για να σας κρατήσουμε παρέα. Ο ηχολήτης μας είναι ο Μίλτος Σταμούλης, ο οποίος θα μας βοηθήσει να έχουμε ανταποκρίσεις από την Αθήνα. Το επιτελείο του ερευνητικού οργανισμού είναι κάτω. Τα παιδιά θα μας στέλνουν ανταποκρίσεις από κάτω, οπότε χρειαστεί να σταματήσουμε και να έχουμε διακοπές, θα το κάνουμε. Οπότε δεν θα έχουμε μια πολύ πολύ συνεχή ροή, θα έχουμε όποτε χρειαστεί και μια παρέμβαση από την Αθήνα. Επίσης είναι και ο δημοσιογράφος ο Ιωάννης ο Παπαζής μαζί τους κάτω και θα μας μεταφέρουν τον παλμό από το συλλαλητήριο και εμείς με τη σειρά μας να το μεταφέρουμε σε εσάς. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταδίδουμε. Ξεκινώντας την ραδιοφωνική μας εκπομπή, θα ήθελα να κάνω στους απανταχού Έλληνες μία αφιέρωση του Σπανουδάκη και του Άρτεμι. Ακούστε το. Καλημέρα σας και καλησπέρα σας. Όπως είπα και πριν, καλησπέρα σας για τους Έλληνες που ζουν εδώ στην Ελλάδα και καλημέρα σας για όσους μας ακούν απανταχού στην Ιφίλιο, γιατί και κάπου είναι ξημερώματα και μας ακούνε, μια και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εκπέμπει σε όλη την Ιφίλιο. Θα ευχαριστήσουμε όλους όσους μας ακούνε. Και ξεκινώντας από την αφιέρωση, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ το τραγούδι, ασημαντότητες αέρα δέρουν, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί μας βγάλανε 90.000 ό,τι ήμασταν στη Θεσσαλονίκη όταν ξεπεράσαμε πάνω από το 1,5 εκατομμύριο? Ένα και ήτανε μόνο οι σταθεροί. Μήπως δεν βλέπανε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν ερχόντουσαν συνέχεια? Άλλο κρατούμενο που θα ήθελα να κάνω ερώτηση. Ποιος και με ποιο δικαίωμα σταμάτησε τους ελεύθερους Έλληνες? Ποιος θα απαντήσει αυτά? Είναι θεωρητικές ερωτήσεις, χωρίς απαντήσεις. Δεν είναι ξέρουνε, αυτοί που τα ακούνε ξέρουνε πολύ καλά. Ποιος και με ποιο δικαίωμα σταμάτησε τους ελεύθερους Έλληνες να κατέβουνε από τα διόδια, να μην φτάσουνε ποτέ? Ποιος και με ποιο δικαίωμα είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στον περιφερειακό και σταμάτησαν άλλα 50 λεωφορεία εκεί πέρα? Ποιος που δεν έχει μυαλό έδωσε τόσα λίγα νούμερα? Ποια κανάλια τα μεταφέρανε αυτά τα νούμερα? Επίσης, γιατί τώρα ξυπνήσανε κάποιοι και κάνουν ζωντανοί? Ξέρετε ότι έχουμε πάνω από 300 κανάλια της Ιφιλίου, τα οποία μαζευτήκανε κάτω στην Αθήνα? Το έχετε ακουστά? Στην ιστορία μας βούλιαξε η Θεσσαλονίκη που χρονικά τώρα δώσαμε δεν κάποια να το όχι προσιοποιήσουν άλλο. Ένα βαρβάτο όχι ήταν το όχι του 1940, που αν δεν το έδινε ο τότε κυβερνήτης θα το έδινε ο ελληνικός λαός, γιατί διαβάζουμε ότι αν δεν το έδινε θα έπεφτε η κυβέρνηση. Να ξέρουν οι κυβερνήτες, δεν χρωματίζω, ούτε άσπρο, ούτε κόκκινο, ούτε μπλε, δεν με ενδιαφέρει, είμαι Έλληνας. Πρώτα για μένα είναι η πατρίδα μου. Ότι έχει ένα ρητό εδώ στην Ελλάδα που λέμε, οργή λαού, οργή Θεού, προσέξτε, γιατί οι καρέκλες τρίζουν. Δεν ξέρω πόσες θα τρίξουν πολλές όμως. Οργή λαού, οργή Θεού. Θα ήθελα αυτοί που κάνανε αυτά τα λάθη, τα ικτρά,
αυτά που ρώτησα μέχρι τώρα, τουλάχιστον να σιάξουν τους εαυτούς τους όσο μπορούν. Και ξέρετε, μια και ακούσατε αυτό το τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο μας στρατιλάτη Αλέξανδρο, την ιστορία όσο και αν προσπαθούν να την αμαυρώσουν, να τη χαντακώσουν, να τη δυσφημίσουν, θα είναι πάντοτε ζωντανή. Όπως ζωντανή είναι αυτή τη στιγμή η Καλάς στα βάθη της Ασίας και μιλάνε ελληνικά. Μήπως μιλάνε σλάβικα και δεν το ξέρω, γιατί έχουν γίνει πολλά ντοκιμαντέρ για αυτούς. Όποιος θέλει ας μπει και να δει. Άρα μη μου λέτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Δεν ξέρετε ούτε την ελληνική την αρχαία να διαβάσετε. Αγράμματη. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ξέρετε τι λέγανε? Ότι πας μη Έλλην είναι βάρβαρος. Δυστυχώς για σας, από ό,τι καταλαβαίνω, συνεχίζετε να είστε βάρβαροι. Και βάρβαρος, ξέρετε, δεν είναι αυτός που ξέρει 5 γράμματα. Βάρβαρες είναι οι πράξεις, από αυτό καθορίζεται ο βάρβαρος. Βάρβαροι παραμένετε, βάρβαροι ανά τους αιώνες. Γι' αυτό ζητάτε, Έλληνες, πάντοτε σε όλες τις επιχειρήσεις σας, για να σας ξυπνάνε. Δεν το λέω από εμπάθεια, αλλά αυτό μου αποδεικνύεται. Συγγνώμη, γιατί έχω έρθει λίγο με σηκωμένα μανίκια και λίγο με πολεμικό μένος. Ξανά ζητάω συγγνώμη. Αδερφέ, θα ήθελες να πεις κάτι? Μια και ξεκινήσαμε την ιστορία έτσι. Είναι οι θεωρητικές ερωτήσεις, οι οποίες δεν θα βρουν ποτέ απάντηση. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε κάνει ένα συλλαλητήριο το 92 στην Αριστοτέλους. Εκεί μαζευτήκαμε, ήμουν και τότε εκεί. Όπως ένα εκατομμύριο κόσμος. Όπως και εγώ. Ξανά γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τώρα γίνεται στην Αθήνα. Θα γίνει και άλλα συλλαλητήρια. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Σέρες. Θα ξαναγίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνουν διάφορα συλλαλητήρια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Γίνανε στη Γερμανία, γίνανε στην Αυστραλία, γίνανε στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν τα πρώτα συλλαλητήρια αυτά. Μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι όχι των Ελλήνων. Συνεχίζουν οι Έλληνες να λένε όχι. Συνέχισε, αδερφέ, συγγνώμη. Αυτά. Τα συλλαλητήρια δεν είναι τα πρώτα. Το πρώτο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, ξέρετε πότε έγινε? Γνωρίζετε? Ξέρει κανένα σας? Εν μέσω γερμανικής κατοχής, 22 Εβδόμου του 43. 22 Ιουλίου του 43. Εν μέσω γερμανικής κατοχής. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα το 1940, τους βοήθησαν οι βουλγαρικές δυνάμεις και επιτέθηκαν εναντίον της Θράκης και από εκεί εισέβαλαν εναντίον της Ελλάδος. Για αντάλλαγμα της βοήθειας των Βουλγάρων θέλησαν να τους δώσουν την Θράκη υπό την κατοχή των Βουλγάρων και φυσικά σε όλη την γερμανική κατοχή είχαν ένα κομμάτι υπό κατοχή της Θράκης οι Βούλγαροι, όπως και ένα κομμάτι της Ηπείρου εισέβαλαν και Ιταλικές δυνάμεις και Αλβανικές δυνάμεις. Τώρα, λίγο να σε διακόψω, γιατί τους άφησαν οι Βούλγαροι να περάσουν? Συμμαχήσανε με τους Γερμανούς. Ναι, για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είχαν συμμαχήσει οι Ρώσοι στο σύμφωνο μη επιθέσεως. Και οι Βούλγαροι, επειδή ήταν παιδί των Ρώσων. Δεν είναι ακόμα υπό τη ρωσική... Όχι. Κι όμως... Κι όμως. Επιρροή. Είναι. Γιατί οι Ρώσοι δώσανε κατεύθυνση ότι ξέρετε τι, μην κάνετε, δεν θα σας πειράξουν οι Γερμανοί, δώστε, θα πάρετε. Γιατί είναι το ζήτημα το πανσλαβικό. Το οποίο ήθελαν να βρουν διέξοδο στο Αιγαίο. Ακριβώς. Ξεκινάει πριν από το 1800. Ξεκινάει περίπου το όλο ζήτημα το 1864, είναι το πρώτο ζήτημα που ξεκινάει.
Είναι μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο που χάσανε οι Ρώσοι, θέλανε διέξοδο. Όπως ξεκινήσαμε να τα πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά λόγω συλλαλητηρίου και λόγω ζωντανών συνδέσεων δεν προλαβαίναμε. Έτσι, μόλις χάσανε οι Ρώσοι τον Κρυμαϊκό πόλεμο, από τις τότε μεγάλες δυνάμεις, κάνανε το πανσλαβικό ζήτημα, το οποίο υποκινήσανε πρώτα ένα κομμάτι στη Βοσνία, που από εκεί ξεκίνησε. Ύστερα κάνανε τον πόλεμο με τους Τούρκους, τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος έγινε το 1864, ξεκίνησε μέχρι το 1877, που φτάσανε έξω από την Κωνσταντινούπολη. Οι Ρώσοι φτάσανε έξω από την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί δημιουργήσανε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτοί πάντοτε θέλανε, όπως λέγανε, την Κωνσταντινούπολη να την έχουν δικιά τους. Και το γαϊτανάκι πεζότανε μαζί με τους Άγγλους. Γιατί ο αγγλικός στόλος, όταν κάνανε πόλεμο οι Ρώσοι, είχε εδρεύσει μέσα στο Βόσπορο και τρομάζανε τους Τούρκους ότι θα τους χτυπήσουν εκεί από πίσω. Έτσι κερδίσανε τον πόλεμο. Δεν τον κερδίσανε αλλιώς. Συνέχισε. Σε διέκοψα. Χίλια συγγνώμη που σε διακόψα. Δεν πειράζει. Τα ζωντανά αυτά έχουν. Θέλω να σας πω λοιπόν για αυτό το πρώτο συλλαλητήριο του 1943. Οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει και τότε και σήμερα να δώσουν τη Θράκη. Σήμερα αποφάσισαν να δώσουν τη Μακεδονία με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν είχαν βγάλει μια διαταγή οι Γερμανοί ότι θα δώσουν υπό την επικυριαρχία των Βουλγάρων τη Θράκη. Και τότε με εκείνες συνθήκες, υπό τον φόβο και την απειλή των πολυβόλων, των τάξ και των αρματωμένων Γερμανών, ξεχύθηκαν στην Αθήνα 400.000 κόσμος. Και αυτές οι 400.000 κόσμος είναι από τα αρχεία τα γερμανικά. Κρατούσανε λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων. Και είναι ακριβώς αυτό το νούμερο. Ξεχύθηκαν 400.000 διαδηλωτών που φώναζαν και τότε, φώναζαν οι Έλληνες να μην παραχωρηθεί στη Βουλγαρία η Θράκη. Τότε παίζονταν το μέλλον της Θράκης, σήμερα παίζεται το μέλλον της Μακεδονίας. Και κατέβηκαν, λοιπόν, και θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τις τότε, δηλώσεις ανθρώπων που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. 6 ώρες γράφουνε, οι Γερμανοί ούρλιαζαν από λύσα, γιατί δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι ήταν δυνατόν να κινηθεί ένας τεράστιος όγκος 400.000 ανθρώπων με τέτοιο συντονισμό και ακρίβεια. 6 ώρες μάτωναν οι δρόμοι της Αθήνας από το αίμα των καλύτερων παιδιών της. Αυτή είναι η αφήγηση του Μήνωα Σταυρίδη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, όπως σας είπα, στη διαδήλωση της 22ης Ιουλίου. Εκείνη τη μέρα κατέκλυσε το κέντρο της Αθήνας η μαζικότερη διαδήλωση της κατοχής. Χιλιάδες πολίτες αψήφισαν το φόβο, διαδήλωσαν να μην παραχωρηθεί μέρος της Μακεδονίας και όλη η Θράκη στους Βουλγάρους. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Οι Γερμανοί εκνευρισμένοι θεωρούσαν τη στάση των Ιταλών πολύ χαλαρή, γιατί δεν τους βοήθησαν, αν και σύμμαχοι οι Ιταλοί, σε αυτό να αντιμετωπίσουν το συλλαλητήριο των Αθηνών. Οι Αθηναίοι φοβούνταν ότι θα χυθεί αίμα, αλλά ταυτόχρονα κατέβηκαν στους δρόμους. Άοπλοι σύντομα βρέθηκαν απέναντι στα τάγκ και στους αδίστακτους Γερμανούς. Οι πορείες συγκλίνανε προς την Πανεπιστημίου. Ο ένας έπαιρνε δύναμη από τον άλλον. Φωνές, τραγούδια, συνθήματα έσκησαν τον αέρα και όλοι αισθάνονταν νικητές. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μήνωα Σταυρίδη. Και επίσης μία άλλη αγωνίστρια, η Παναγιώτα Ισταθοπούλου, όρμηξε σε ένα τάγκ στην προσπάθειά της να το σταματήσει. Με το σώμα της, με το κορμί της ήθελε να σταματήσει το τάγκ. Και τώρα φοβόμαστε να κατεβούμε, ρε παιδιά, στο συλλαλητήριο? Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Και εμείς που δεν είμαστε εκεί, θα θέλαμε να είμαστε εκεί, αλλά έπρεπε να βγάλουμε και αυτήν την... Οι καρδιές μας όμως είναι εκεί, οι ψυχές μας είναι εκεί. Πονάμε κι εμείς
Όπως πονάνε και αυτοί για το όνομά μας, το ελληνικό όνομά μας όμως, έτσι. Γιατί ακούω από κάποια κανάλια, φοβούνται οι Έλληνες μην τους πάρουν τη Μακεδονία. Όχι, το όνομά μας δεν θέλουμε να δώσουμε. Δεν σας φοβόμαστε, καν δεν φοβόμαστε. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ στην ιστορία μας. Ξέρετε κάτι, το αποδείξαμε και το 40. Ήμασταν 7 εκατομμύρια λαός. Και όπως είπες, κατάφερα να μαζευτούν 400.000 από τα 7 εκατομμύρια που ήταν διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα. Με χωρίς μέσα, με χωρίς συγκοινωνίες, ναι, με χωρίς πολλά. Κατάφεραν και μαζευτήκαν 400.000. Δεν φοβόμαστε. Αλήθεια λέω. Και την ψυχή μου να δώσω και το κορμί μου να δώσω και τη ζωή μου να δώσω και τα πάντα μου να δώσω. Όπως τα δώσανε όλοι οι Μακεδονομάχοι. Και ξέρετε τι, απανταχού στον κόσμο θα έρθουν οι Έλληνες. Μην νομίζετε ότι δεν θα έρθουν. Και αν δεν τους αφήσουν σήμερα, να έρθουν, ξέρεις τι έμαθα, κολυμπώντας θα έρθουν. Ήρθα αεροπλάνο από την Κολομβία. Τρελό, ε. Με Έλληνες από την Κολομβία να διαδηλώσουν. Να ξέρετε ότι αν δεν τους άφηναν κολυμπώντας. Βάλαν πτήση τσάρτερ από την Κολομβία. Πόσους Έλληνες έχει η Κολομβία? Παρ' όλα αυτά, ναύλωσαν αεροπλάνο, πτήση τσάρτερ και ήρθαν από την Κολομβία. Αυτό είναι. Όχι μονάχα, από παντού έχουν έρθει. Από την Αυστραλία έχουν έρθει πολλές. Εκεί, εντάξει, οι υπαρχίες των Ελλήνων είναι μεγαλύτερες και είναι και πιο οργανωμένες. Αλλά μην, από την Κολομβία. Μην ξεχνάς ότι. Τη φτωχή Κολομβία. Η Αυστραλία είναι στο άλλο άκρο της γης. Θυμάμαι έναν δάσκαλό μου που με έλεγε στην 5η Δημοτικού. Αν περάσετε, λέει, μία νοητή γραμμή από το κέντρο της γης, η Ελλάδα με την Αυστραλία είναι στο ίδιο. Στην ίδια απέναντι ευθεία, δηλαδή. Ακριβώς απέναντι. Ναι. Από το κέντρο της γης. Τόσο μακριά είναι η Αυστραλία. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι Ελληναράδες, με μεγάλους ασκούς, ξέρετε, δίδυμους γεννητικούς, δίδυμους, έρχονται. Λοιπόν, συνεχίζω τη διήγηση για αυτή την Παναγιώτα της Σταθοπούλου, για αυτή την ηρωίδα. Λοιπόν, όρμηξε σε ένα τάγκ και έκανε προσπάθεια να το σταματήσει. Αυτό μας το διηγείται ο Γιώργος ο Σταματόπουλος. Και λέει ακριβώς, επιλέξει ο Γιώργος Σταματόπουλος, η δικιά μας η ομάδα, σαν φτάσαμε εκεί κοντά στην Ακαδημία, στο Οφθαλμιατρείο, βλέπω ξαφνικά να ξεμπουκάρουν, νομίζω από την Ομήρου, γερμανικά τάγκς, τα οποία άρχισαν να χτυπάνε στο ψαχνό. Ήταν εκείνη τη στιγμή ακριβώς που έπεσε η Σταθοπούλου. Τη σκηνή δεν την είδα, όμως είδα μια άλλη μια σκηνή. Είδα μια κοπέλα να σκαρφαλώνει στο τάγκ. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Την είδα να βουτάει ένα παπούτσι. Το παπούτσι της. Αυτό είχε για όπλο. Δεν ξέρω κι εγώ τι ήταν. Και να χτυπάει το γερμανό πολυβολητή. Την ίδια όμως στιγμή ο πολυβολητής την γάζωσε με το πολυβόλο και έπεσε κάτω νεκρή. Αυτή η δεύτερη ηρωίδα μαζί με την πρώτη που με το σώμα της έβαλε εμπόδιο την Παναγιώτα της Σταθοπούλου να, με το σώμα της να σταματήσει το τάγκ, φυσικά το τάγκ πέρασε από πάνω της, έτσι, την έλειωσε, την ισοπαίδωσε την κοπέλα της Σταθοπούλου. Και αυτήνα, την Κούλα τη Λίλη, τη φοιτήτρια της Γαλλικής Ακαδημίας, την γάζωσαν με το πολυβόλο οι Γερμανοί. Σε εκείνο το συλλαλητήριο 30 περίπου νεκρούς θρηνήσαμε και 200 τραυματίες και άλλους 500 συλληφθέντες από τους Γερμανούς. Ύστερα όμως από αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις, ύστερα από, από αυτό το συλλαλητήριο και από αυτή την αντίδραση των Ελλήνων, δίστασαν να δώσουν την Βουλγαρία και ένα κομμάτι της Μακεδονίας οι Γερμανοί στους Βουλγάρους. Και έτσι εμποδίστηκε με αυτό το συλλαλητήριο, το αιματηρό συλλαλητήριο, η παράδοση της Θράκης μας και ένα κομμάτι της Μακεδονίας μας στους Βούλγαρους. Βλέπετε τι κάνουν τα συλλαλητήρια. Εμποδίζουν και ανατρέπουν τα σχέδια ακόμα και των κατακτητών. Θα μου πείτε, κατακτητές μπορούν να θεωρηθούν εν μέρη αυτοί που μας κυβερνάνε? Όχι, δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι. Βγήκανε με εκλογές. Αλλά ουσιαστικά λειτουργούν εναντίον μας. Και αυτό το αισθάνεται ο ελληνικός λαός. Ότι η κυβέρνησή του, η ελληνική κυβέρνηση του δεν τον υπερασπίζεται. Τον πουλάει. Τον πουλάει σε ξένες δυνάμεις. Δεν τον έχει σαν παιδί της, αλλά σαν παραπέδι.
δυστυχώς στην ιστορία πολλές φορές γινόταν αυτό εδώ και θα γίνεται, μου φαίνεται. Εκτός κι αν βγει κανένας χριστιανός και μας δείξει γιατί οι χριστιανοί δεν νοιάζονται πολύ πολύ για τους εαυτούς τους. Πιο πολύ νοιάζονται για το διπλανό τους. Τέλος πάντων, συνέχισε. Άλλη μια μαρτυρία από αυτό το συλλαλητήριο της Αθήνας του 43. Μια διήγηση της Μαρίας Καράς, στέλεχος της μαθητικής κοινότητας. Λέει η Μαρία Καρά: εκείνο που ήταν πολύ χαρακτηριστικό ήταν ότι ήμασταν όλοι άοπλοι. Πηγαίναμε να πολεμήσουμε και να διεκδικήσουμε από ένα κατακτητή σιδερόφρακτο, καλοντημένο, καλοταϊσμένο και φανατισμένο. Τους είχαν φανατίσει τους Γερμανούς οι αρχηγοί τους με την προπαγάνδα. Εμείς πηγαίναμε άοπλοι, κουρελιασμένοι, ξεπαπούτσωτοι πολλές φορές. Έτσι ακριβώς το λέει, έτσι ακριβώς από την μαρτυρία της και εγώ το λέω. Αλλά πηγαίναμε. Και ο Ηλίας ο Βενέζης στο διήγημά του περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τη διαδήλωση, τη γερμανική βία και τη θυσία των νέων που στάθηκαν απέναντι στα άρματα μάχης. Γράφει ο Ηλίας Βενέζης: μες στην Αθήνα, στους δρόμους, τους μεγάλους, το πλήθος περπατά σιωπηλό και σκυφτό, σαν να σεριανά στον ήλιο και στα γάλματα. Τίποτα δεν προδίδει που κάτι ετοιμάζεται, πως κάτι θα γίνει. Ωστόσο, η στιφή σιωπή είναι τόση μες στη χαρά του ήλιου που λάμπει, που το μαντεύεις, κάτι σαν ηφαίστειο που έξαφνα θα ανάψει και η σπή θα ανάβει. Να, ένα κορίτσι κρατώντας ένα στεφάνι από δάφνη σκαρφαλώνει στο άγαλμα του Φεραίου και το στεφανώνει. Ο λαός γονατίζει και όλα τα πικραμένα στόματα ψέλνουν τον εθνικό ύμνο στην ελευθερία. Ενώ γύρω τους λυσασμένα άρχισαν να χύνουν μολύβι και αίμα τα άρματα πάνω σε ανθρώπους, άοπλους και ανυπεράσπιστους, σε γυναίκες, σε παιδιά. Όχι πια άλλο, όχι άλλο. Κάτω οι τύρανοι. Αφρισμένο τώρα κατέβαινε στην πλατεία Λεωφόρο το κύμα και βογκούσε των ανθρώπων. Όχι άλλο στους τυράννους. Δεν θα ανεχτούμε άλλη τυραννία οι Έλληνες. Είδα ένα σκίτσο, Παύλο, που έχουν απεικονισμένη την Ελλάδα και είναι 4 γαμψά χέρια επάνω τους και ο καθένας προσπαθεί να τραβήξει ένα κομμάτι. Και έχουν μπήξει τα νύχια, άλλο στην Κρήτη και την τραβάει, άλλο στη Θράκη και την τραβάει, ένα χέρι έτσι τεράστιο με γαμψά νύχια, άλλο στη Μακεδονία και άλλο στην Ήπειρο. Δεν αποτύπωσαν την Κύπρο, γιατί όπως είπες Παναγιώτη, αποτύπωσαν μόνο το ελληνικό κομμάτι της δικής μας επικράτειας. Να μην ξεχνάμε πώς πήραν οι Άγγλοι την Κύπρο, έτσι. Θα φύγουμε πολύ από το θέμα και θα πλατιάσουμε, θα τα μπλέξουμε όλα. Όχι λοιπόν στους τυράννους, όπως λέει και ο Βενέζης. Πάντως και η Κύπρος είναι ελληνική. Στο δημοψήφισμα που έγινε για την ένωση της Κύπρους με τον υπόλοιπο ελλαδικό όγκο και κορμό, είχε πάρει το απίστευτο, το ασύλληπτο ποσό, το 92%. Έτσι. Εκ των υστέρων κάναμε λάθη τραγικά και πληγώσαμε τους Κυπρίους και άρχισαν λίγο να αισθάνονται αποξενωμένοι. Όταν αισθάνθηκαν ότι τους πουλήσαμε το 74 με τον Ατήλα 1 και Ατήλα 2. Τέλος πάντων, μην τα μπλέξουμε όλα, γιατί όπως από μας, παντού αιμορραγεί η Ελλάδα. Συνέχεια, εκτός από έναν που του βγάζω το καπέλο. Από παντού, εγώ ξέρετε τι ήθελα να σταθώ. Ήθελα να σταθώ, έκανα μια δημοσίευση αυτές τις μέρες στο ίντερνετ και στο Facebook και είπα ποιοι είπαν δεν θα κατέβουν στο συλλαλητήριο. Για πέστε μας. Στο συλλαλητήριο δεν θα κατέβει η πολιτική εξουσία. Στο συλλαλητήριο θα κατέβουν τώρα, αλλά στην ουσία είχε απαγορευτικό να μην κατέβουνε. Ο Άνθιμος, αν θυμάσαι, και ο Ιερώνυμος διαφορισμού απειλούσαν τους παπάδες που θα πάνε. Ο Άνθιμος γιατί εμφανίστηκε, γιατί δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Όχι, έχω απάντηση γι' αυτό. Θα σου το πω μετά. Θα σε κρατήσω σε αγωνία. Ήμουν εκεί και το ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, δεν θα κατέβουν λοιπόν η πολιτική εξουσία,
η θρησκευτική εξουσία της κρατούσης εκκλησίας, προσέξτε, γιατί η άλλη, η θρησκευτική εξουσία έδωσε το παρόν και ήταν εκεί, όπως ο Γέροντας ο Μεθόδιος, όπως οι παπάδες των ΓΟΧ, όπως οι επισκόποι των ΓΟΧ, και βγάλαν και κυκλίους και μίλησαν και προέτρεψαν τον κόσμο να κατέβει. Βέβαια. Επίσης, δεν θα είναι στο συλλαλητήριο ή θα είναι απέναντι από το συλλαλητήριο η αναρχική. Δήλωση του Βαλιανάτου που εκπροσωπεί τους ομοφιλόφιλους δεν θα είναι, και δήλωση του Ρουβίκονα ότι θα τους ματώσουν, θα τους πληγώσουν. Τι κοινό, βρε παιδιά, μπορεί να έχουν τώρα η πολιτική εξουσία, οι ομοφιλόφιλοι, η θρησκευτική εξουσία της κρατούσης εκκλησίας, ο Ρουβίκονας και οι αναρχικοί? Κοιτάξτε όλοι αυτοί πως συνασπίστηκαν. Τελικά μήπως όλοι αυτοί είναι εναντίον της Ελλάδος? Λέω, κάτι τέτοιο. Απορία. Και εγώ βάζω ένα ερώτημα σαν το δικό στο ερώτημα, αλλά δεν θα έχω απάντηση. Εγώ πάντως, σαν Ρωσόπουλος Παύλος, κατά εκεί καταλήγω. Και τώρα να σας απαντήσω γιατί φέραν τον άνθιμο Άρων Άρων. Τον φέραν σε 10 λεπτά και τον φέραν σηκωτό. Γιατί μάθανε ότι βγήκε από το Άγιο Όρος ο Γέροντας ο Μεθόδιος. Και επειδή ζήτησε ο Γέροντας ο Μεθόδιος να απευθύνει ένα χαιρετισμό στο συλλαλητήριο, και επειδή ο κόσμος ήταν εκεί και όταν τον είδε ζωντάνεψε και αισθάνθηκε την παρουσία, ρε παιδί μου, των πραγματικών θρησκευτικών ηγετών, οι άλλες 19 μονές σιωπή. Δεν ήταν κανένας τους εκεί. Τώρα δειλά και τα άλλα 19 μοναστήρια είπανε άρχισαν να μασάνε τα λόγια τους για το συλλαλητήριο. Μόλις λοιπόν είδαν τον Μεθόδιο εκεί πέρα, τον γέροντα της Μονής Εσφυγμένου, μην τυχόν και ανέβει στο βήμα και σε λέει θα καρποθεί όλη τη δόξα ο Μεθόδιος, αυτός που ήρθε μέσα από το μοναστήρι παρόλο τις διώξεις, και θα δούνε άλλον πνευματικό αρχηγό εκεί πάνω στην εξέδρα. Προκειμένου να επιτρέψουν να ανέβει ο Μεθόδιος, φέραν σηκωτό τον άθιμο. Και έτσι την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος σκώθηκε και ήρθε ο άθιμος. Μήπως ξεχνάς τις δηλώσεις του Ιερώνυμου, τι είπε? Δεν τις ξεχνάω. Θυμάσαι να μου πεις ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με τα πολιτικά. Ποια είναι πολιτικό πράγμα, είναι το να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου? Μήπως δεν υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους τόσοι και τόσοι ιερείς? Ο Μεσσηνίας ο Χρυσόστομος, ξέρεις τι είπε? Για να ακούσω. Τα συλλαλητήρια είναι κοσμίκευση και η εκκλησία δεν πρέπει να εκκοσμικεύεται. Γιατί ο Χριστός δεν είναι για τους κοσμικούς, είναι μόνο για τους παπάδες, δεν ήξερα. Όχι, θεωρεί ότι... Καινούριο είναι αυτό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, ο Χριστός, ο Μεσσηνίας Θεός, είναι ο πρώτος αρχιοικουμενιστής. Κατά πόδας ακολουθεί τον Βαρθολομαίο. Να βγάλουμε τα ράσα, να βγάλουμε τα πάντα από την εκκλησία, να κόψουμε τους ύμνους, να βγάλουμε τις ψαλμωδίες, να κόψουμε τις νηστείες. Βγάλετε και τα παντελόνια σας. Να τα κάνουμε όλα. Έτσι κι αλλιώς τώρα θυμήθηκε, δεν θα πολεμήσουν αυτοί εδώ. Θυμήθηκε την εκκοσμίκευση. Ότι αν η εκκλησία κατέβει στο συλλαλητήριο, δεν μπορώ να σε αποκαλέσω σεβασμιότητε, θα σε αποκαλέσω απλώς Μεσσηνίας. Εάν ήσουν τότε το 21, δεν ξέρω που θα ήσουν. Ο Παπαφλέσσας θα σε σούβλιζε όμως. Και μόνο ο Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας και ο παλαιόν πατρών Γερμανών εκεί στην Πελοπόννησο θα σε περνούσανε φωτιά και τσεκούρι τους προσκυνημένους που έλεγε ο... Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι όσοι δεν προσέλθουν, γιατί πήγαινε και τους φώναζε στα σπίτια τους. Ξέρω. Όσοι δεν προσέλθουν για τον αγώνα, φωτιά και τσεκούρι. Θες δε θες θα έρθεις. Ή με μένα είσαι ή με τους άλλους είσαι. Και εμείς λέμε ή είστε Έλληνες ή δεν είστε Έλληνες. Τι είστε ρε παιδιά, να ξέρουμε κι εμείς δηλαδή. Τι είστε, πέστε μας τι είστε. Γιατί τόση προσκύνηση? Τα λεφτά, να ξέρετε, και οι δόξεις έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή θα παραδώσετε ψυχή. Κάποια στιγμή θα τα πούμε όλοι επάνω. Και εμείς και εσείς. Τι θα πείτε? Ότι, ξέρετε, πήραμε ένα εκατομμυριάκι ευρώ και την κάναμε. Δεν ξέρω αν είναι εκατομμυριάκι ευρώ. Μπορεί να είναι και ένα ευρώ απλώς. Δεν έχει σημασία. Ή να είναι η δόξα. Α, δείτε εμένα, ποιος είμαι.
Δεν ξέρω. Ποιος δεν είμαι. Μπορώ εγώ να μιλήσω για λεφτά. Αλλά εμένα με αναστατώνει αυτό εδώ του Ιερώνυμου φοβερά. Δηλαδή, σαν να λέει ότι ο Χριστός δεν έχει σχέση με αυτό που είπε, σαν να λέει ο Χριστός δεν έχει σχέση με τους ανθρώπους. Δηλαδή, με ποιους έχει σχέση, ρε παιδιά, ο Θεός, με τα ζώα, με τα σκυλιά, με τις γατούλες. Μήπως δεν γεννήθηκε για μας, επίσης, μήπως δεν είναι ο Θεός των ανθρώπων. Ποιον είναι? Επίσης, ένας άλλος που δεν φέρεται σαν πατέρας, αλλά σαν πατριός, και όχι σαν μητέρα, αλλά σαν μητριά, ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, δήλωσε. Θα σας διαβάσω επιλέξει τη δήλωσή του. Και αν βγάλετε εσείς άκρη και συμπέρασμα τι είπε, θα καταλάβετε και τι στάση κράτησε για το συλλαλητήριο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, συγγνώμη για την τέτοιο, μόνο μπορώ να το ειρωνευτώ και τίποτα άλλο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο λοιπόν, ως η μητέρα εκκλησία όλων των Ορθοδόξων εκκλησιών, ποια μητέρα, μητριά είναι αυτή, ως η μητέρα λοιπόν εκκλησία των Ορθοδόξων εκκλησιών της Βαλκανικής, εξ αφορμής των συζητήσεων για το θέμα του ονόματος της Φύρομ, κάνει έκκληση προς όλους τους ενδιαφερομένους για νυφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο και λεπτό αυτό θέμα ειρηνικά και με σύνεση. Καταλάβατε τι δήλωσε ο Πατριάρχης? Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Έχει δηλώσει όμως κάποτε κάτι άλλο. Για τους ξεβράκωτους. Ναι, για τους ξεβράκωτους. Που διατάραξαν, τι διατάραξαν? Την αρμονία των δύο λαών. Την αρμονική συμβίωση των δύο λαών. Αλλά τι να θέλεις από έναν Θέληνα σαν τον Βαρθολομαίο, ο οποίος ήταν και Τούρκος έφεδος αξιωματικός. Και μάλιστα, όταν εμπλάκηκε στον πόλεμο με τη Συρία, τώρα η Τουρκία, είπε οι δυνάμεις μας εύχομαι να ευοδοθούν εναντίον της Συρίας. Ναι. Εκεί θυμήθηκε ότι πρέπει να ευοδοθούν οι τουρκικές δυνάμεις εναντίον της Συρίας. Για την Ελλάδα που προσβάλλεται και βάλεται από όλους αυτούς εδώ, δεν είπε τίποτα. Ηρεμία και ψυχραιμία. Ηρεμία και ψυχραιμία. Ναι, αν δεν έχεις ελληνικό αίμα, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Αν έχεις ελληνικό αίμα όμως, σε νοιάζει για την πατρίδα σου και σε νοιάζει πολύ και σε καίνε τα πάντα. Τα πάντα σε καίνε. Οτιδήποτε και αν γίνεται στο χώρο σου. Ξέρεις τι, τους δώσαμε τα λεφτά μας. Τους δώσαμε τη ζωή μας. Μιλάω για τον τώρα καιρό, έτσι. Ξέρετε πόσοι αυτοκτόνησαν, πάρα πολύ. Τους είπαμε πάρτε τα, πάρτε τα. Πάρτε και αυτό, πάρτε και εκείνο. Πάρτε και τα σόβρακά μας. Αλλά την ελληνικότητά μας δεν σας τη δίνουμε. Δεν θα σας τη δώσουμε ποτέ. Και δεν σας φοβόμαστε βασικά, έτσι. Ξανατολέω, δεν φοβόμαστε κανέναν. Δείξαμε το 40 ποιοι ήμασταν. Ήμασταν 7 εκατομμύρια. Τα βάλαμε με 160 εκατομμύρια. Με δύο μεγάλες αυτοκρατορίες. Την Ιταλική και την Γερμανική. Και τους Βούλγαρους. Συνοδεύονταν και από Βουλγαρία. Δύο ταξιαρχίες διέθεσαν οι Βούλγαροι εναντίον των οχυρών. Τρίχα ήταν οι Βούλγαροι, τέλος πάντων. Δεν ήταν. Ξέρετε πόσο καιρό κάνανε να κατακτήσουν την Ελλάδα? Μήπως αυτές οι δύο υπερδυνάμεις της τότε εποχής. 7 μήνες για να την κατακτήσουν από άκρους άκρους, έτσι. Από τη Μακεδονία, που είναι πάντοτε το προπήγιο. Όχι, όχι. Δεν είναι 7 μήνες. 7 μήνες είναι. 28 Οκτωβρίου μέχρι Μάιο που έπεσε και η, και η Κρήτη. Και η Κρήτη. Είναι συνολικά 7 μήνες. Πόσες μέρες αντιστάθηκε η Γαλλία? 6. 6 μέρες. Τόσο γρήγορα. Η Σουηδία ούτε μία. Είπε ορίστε, περάστε. Η Δανία ήταν. Και η Δανία. Πήγε ένας μοτοσυκλετιστής Γερμανός, τους παρέδωσαν το χαρτί ότι παραλύνεται και αυτό τελείωσε. Ούτε ο στρατός ο γερμανικός δεν μπήκε μέσα στη Δανία. Ένας αγγελιοφόδος μπήκε. Του γερμανικού στρατού. Αυτό, τέλος. Για να ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες. Και όταν χρειαστεί, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και ένας από αυτούς Έλληνες.
Θα πεις εσύ ή να πω εγώ? Όχι, να πεις εσύ. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τον Αθανάσιο του Χατζόπουλου. Τον ξέρει κανείς? Σας λέει κανείς? Σε κανέναν λέει το όνομα αυτό? Σε κανέναν δεν λέει τίποτα? Να σας πω για αυτό το παλικάρι του Χατζόπουλου, τον Μακεδονομάχο, που είπες όταν πρέπει να αποφασίσουν οι Έλληνες να πεθάνουν, το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Πάντοτε. Αυτός ο Χατζόπουλος γεννήθηκε το 1876 στη Σφίνα ή Σφινίτσα της Σιμαθίας. 76. Από εδώ, 1876. Μάλιστα. Εδώ κοντά μας, στην Σιμαθία. Ήταν πρωτότοκος γιος του Φώτιου Χατζή, με μεγάλη κτηματική περιουσία, έτσι, και απέκτησε και το προσωνύμιο Μακρύς λόγω του μεγάλου αναστήματός του. Ήτανε ένας γίγαντας για την εποχή. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο του χωριού του, όπου αυτό όμως το σχολείο έκλεισε από ενέργειες των Βουλγάρων. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στον Κολυδρό Πιερίας, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος ζωής του εκεί. Παντρεύτηκε την Κυριακή και απέκτησε ένα γιο, τον Βασίλη. Τώρα, κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής Επανάστασης, λοιπόν, όταν βλέπω στα πλάνα μου όμως ότι προσέρχεται σιγά σιγά στο βήμα ο Μίκης ο Θοδωράκης, για να ανέβει πάνω στην εξέδρα για να μιλήσει. Και ξέρετε, ο Θοδωράκης, τώρα κάνω μια άλλη παρέμβαση, ο Θοδωράκης... Ο Θοδωράκης θα μιλήσει μόνο και μόνο γιατί κάποιοι είπαν ακροδεξιά στοιχεία και φασίστες θα είναι στο συλλαλητήριο. Και είπε, θα είμαι κι εγώ, αφού είμαι ακροδεξιός και φασίστας. Μόνο και μόνο γι' αυτό παρευρέθηκε ο Θοδωράκης, για να μην δώσει τη χαρά σε όλους, να μας πουν όλους ακροδεξιούς και φασίστες. Τέλος πάντων, όσο θα να ξεκινήσει το συλλαλητήριο και οι ομιλίες, θα μιλήσουμε για αυτό το Χατζόπουλο τον Αθανάσιο. Εκεί λοιπόν, όταν άρχισε η Επανάσταση, πέθανε κοντά και η σύζυγός του. Ο ίδιος κατέβηκε στην Αθήνα και άρχισε να θα βγει στον αέρα ο πρόδρομος. Ωραία, τον έχουμε στον αέρα, έχουμε μια ανταπόκριση από την Αθήνα. Πρόδρομε, βγες. Σε ακούμε, πρόδρομε. Έχουμε τον πρόδρομο τον Κοψανίδη κοντά μας. Από την Αθήνα. Ωραία, Βαγγέλη, μ' ακούς? Σε ακούω, πρόδρομε. Ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε φτάσει ήδη στην Αθήνα εδώ και μια μισή ώρα περίπου. Είμαστε τώρα στο μετρό, στο Μοναστηράκι, και ανεβαίνουμε προς πλατεία Συντάγματος. Ο κόσμος έρχεται κατά χιλιάδες. Γίνεται ένας κακός, καλός χαμός μάλλον. Αυτή είναι η Χαιρόμαστε, πρόδρομε, που ακούμε λέξη. Καλά νέα. Το μετρό το έχουν κλείσει. Ο σταθμός του από το Μοναστηράκι είναι ανοιχτός. Του Συντάγματος είναι κλειστός. Και του Ευαγγελισμού. Οπότε αν θέλει κάποιος μπορεί να κατέβει στο Μοναστηράκι στον Ευαγγελισμό και από εκεί με τα πόδια μπορεί να κατευθυνθεί προς την πλατεία Συντάγματος. Για το δημοψήφισμα όμως, πρόδρομε, το είχαν ανοιχτό το μετρό. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μπροστά μας έχουμε τη τεράστια σημαία που είναι 150 τετραγωνικά μέτρα. Είναι πραγματικά τεράστια. Δημιουργήθηκε λίγο ένα μπάχαλο με τα πούλμαν, γιατί ήμασταν γύρω στις 8 ώρες μέσα στα πούλμαν, μας πήγανε από παντού. Μας κάνουν όλο τον γύρο της Αθήνας για να μας πάνε τελικά 45 λεπτά μακριά από την πλατεία Συντάγματος. Τώρα αν αυτός είναι προγραμματισμός δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως έρχεται κατά χιλιάδες ο κόσμος. Το ήξερα ότι θα κατέβουν κατά χιλιάδες, πρόδρομε, όμως, έτσι? Δεν άκουσα, Βαγγέλη. Το ήξερα ότι θα κατέβουν κατά χιλιάδες. Καλά, προφανώς. Καταρχήν μιλάμε για 3.000 δηλωμένα πούλμαν.
και άλλα χίλια που δεν ήταν δηλωμένα. Γιατί ξαφνικά εμφανίστηκαν και πούλμα τα οποία δεν ήταν δηλωμένα και, και έγινε το αδιαχώρητο. Στο μετρό οι άνθρωποι ήταν οι μοναδικοί που εξυπηρέτησαν, ανοίξαν τις πόρτες για να μπουν, για να μπούμε και εμείς χωρίς να πληρώσουμε εισιτήριο. Να και να ευχαριστώ. Ακριβώς. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθούσαν και μας λέγανε πού πρέπει να κατεβούμε, από πού πρέπει να πάμε και όλα αυτά. Και νομίζω ότι τώρα είμαστε στην Ερμού, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Ερμού 50, όπου κάπου εδώ σταματάμε. Έχει γεμίσει κόσμο, νομίζω ότι δεν πάει άλλο πολύ και κάπου εδώ σταματάμε. Εσείς έχετε εικόνα από το συλλαλητήριο? Εικόνα το συλλαλητήριο εμείς τώρα δεν έχουμε εδώ που είμαστε, σε λίγο θα έχουμε. Εγώ έχω εικόνα από το Ζούγκλα. Δείχνει μόλις προσήλθε ο Θοδωράκης και τον υποβαστάζουν για να ανέβει επάνω στην εξέδρα για να... Ωραία, ωραία. Να σκεφτείς ότι την ώρα που έφτασε ο Θοδωράκης εμείς ήμασταν ακόμα στο πούλμα και μας κάνανε βόλτες. Την ώρα που έφτασε. Μάλιστα. Οπότε μπορείς να καταλάβεις το τι και το, και το πώς. Το ωραίο είναι ότι η σημαία που είναι 150 τετραγωνικά μέτρα είναι ακριβώς μπροστά από, δηλαδή είναι φάτα στη Βουλή. Εγώ τώρα που ανεβαίνω εδώ με την υπόλοιπη ομάδα και να, και να κοιτάξω και πίσω και μπροστά, γίνεται ο κακός χαμός πραγματικά. Τώρα μόλις βλέπουμε την εικόνα και νομίζω, και νομίζω ότι είναι κόσμος ηρωή. Νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο που είχε το Ζούγκλα κάθοντα στο Μυρίον ισχύει κυριολεκτικά. Εννοείται. Το δισεκατομμυρίο. Εννοείς αυτή τη σημαία που έχουμε και εμείς στην εικόνα μας που είναι με γερανό. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κλείσω όμως. Ωραία. Για να βρούμε και εμείς κάπου όποτε να είμαστε πιο καλά και θα ξανασυνδεθούμε. Οκ, πρόδρομε. Έγινε καλό υπόλοιπο εκπομπής. Τα λέμε πιο μετά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη μετέφερε. Έγινε, ευχαριστούμε. Έγινε. Χαίρετε. Έγινε, γεια. Γεια. Μαρή. Οπότε, βλέπετε κι εσείς τώρα όσοι ανοίγετε και τους δέκτες σας και έχετε ήχο από μας, ότι τα πράγματα εξελίσσονται θεαματικά καλά, παρόλα τα εμπόδια, παρόλα στις αγγυλώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θέλω να πω ότι έγινε και εμένα, δεν μπορώ να περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. Πιστεύω ότι είναι το μπάχαλο που μας δέρνει η ανοργανωσιά η ελληνική πάντα. Ενώ ξέρω θα κατέβουν χιλιάδες πούλμαν κάτω, έπρεπε να κάνουν ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, να τα περάσουν, να ξεφορτώνουν, να διάζουν, να φεύγουν. Έπρεπε δηλαδή να αφήσουν μία δίωδο ανοιχτή για τα πούλμαν. Που βλέπω στους δέκτες σου. Στους δέκτες, γίνεται όντως ο χαμός. Πω, η σημαία είναι τεράστια. Μα είπε, είναι ο πρόδρομος 150 τετραγωνικά. Όντως τεράστια, τη βλέπω και τη χαίρομαι. Μήπως γίνεται να μας τη δανείσετε, ρε παιδιά? Θα την ήθελα εδώ πέρα, έτσι στο Λευκό Πύργο, να την βάλω πάνω. Αν τελειώσετε, σας παρακαλώ, χαρίστε την στο Λευκό Πύργο, ότι θα τη θέλαμε εδώ πέρα. Εγώ, σαν σιδεράς, αναλαμβάνω πάντως να κάνω όλη τη σιδηροκατασκευή εκεί πέρα για να στηριχτεί η σημαία. Ωραία, άμα σας ακούν οι διοργανωτές και θέλουν να μας τη δωρήσουν μετά τη σημαία να την βάλουμε πάνω στο Λευκό Πύργο. Εγώ αναλαμβάνω και τη δουλειά και τα σίδερα. Προσοχή, έτσι. Τα πάντα. Με χαρά μας. Λοιπόν, να σας κάνουμε λίγο ακόμα συντροφιά, γιατί θα θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε πιθανόν την ομιλία του Μίκη Θοδωράκη. Αλλά όσο είμαστε μαζί, να σας πω άλλα 5 πράγματα για τον Χατζόπουλο. Λοιπόν, το 1903 άρχισε να έχει επαφές με τον Παύλο Μελά και να προσπαθεί να συστήσει την Επιτροπή Αγώνα Κολυδρού. Σε αυτό στρατολογήθηκε με τον Παύλο Μελά και ο Αθανάσιος Χατζόπουλος και ακολούθησε τον Παύλο Μελά σε όλη την Μακεδονία ως το θάνατό του στη Σιάτισσα το 1904. Από εκεί και μετά θα συνεχίσει μόνος του, θα συνεχίσει σαν ομαδάρχης με την επωνυμία Καπετάν Μακρύς. Ξέρεις, δεν χρησιμοποιούσε τα κανονικά τους ονόματα, ναι, όλοι για να μην μπορούν να τους συλλάβουν εύκολα και
να κάνουν αντίπεινα στις οικογένειες. Αυτό φοβότανε. Ο Παύλος Μελάς δεν το χρησιμοποίησε. Το χρησιμοποίησε για να μην αντιληφθούν οι Οθωμανικές δυνάμεις ότι εμπλέκεται ο ελληνικός στρατός ο επίσημος. Έτσι. Τα είπαμε και στις προηγούμενες. Ο Χατζόπουλος, ο Αθανάσιος Χατζόπουλος, μόνο και μόνο για να μην ξέρουν ποιος είναι και πάνε και κάνουν αντεκδικήσεις και οι Βουλγαροί και οι Οθωμανοί εναντίον της οικογένειάς του. Λοιπόν, στην ομάδα αυτή του καπετάν Μακρύ συμμετείχαν και άλλοι. Ένας από αυτούς που συμμετείχε ήταν και ο Τέλος Άγρας. Λοιπόν, και πάει στον Βάλτο το Γιαννιτσό που το γνώριζε καλά και αναλαμβάνει την οργάνωση μεταφοράς πολεμικού υλικού στον Βάλτο, καθώς και ένα συντονισμό του δικτύου πληροφοριοδοτών και πρακτόρων στην περιοχή. Τα πολεμοφόδια τα περνάνε από τους Βάλτους, το πάνε στο Μακρύγιαλο, από το Θερμαϊκό, πάνε στη λίμνη των Γιαννιτσών και εκεί τροφοδοτούν τα αντάρτικα σώματα των Ελλήνων με πολεμοφόδια. Σε όλο αυτό τον αγώνα είναι μέσα ο καπετάν Μακρύς. Τώρα η Βέρεια περικυκλώθηκε από 600 Οθωμανούς. Οι Έλληνες κατάφεραν να περάσουν και να τροφοδοτήσουν και με πολεμοφόδια τους πολιορκημένους και με τρόφιμα και όλο και όλο 13 νεκρούς τριννήσαμε σε αυτή την διάσπαση του Οθωμανικού ζυγού να περάσουν και να τροφοδοτήσουν τη Βέρεια. Το 1907, λίγα χρόνια μετά, ο Αθανάσιος Χατζόπουλος κλήθηκε από τον Τέλο Άγρα να δράσουν πάλι στην περιοχή των Γιαννιτσών. Γιατί ο Τέλος Άγρας έφυγε για την Άουσα και έπρεπε να αφήσει κάποιον άλλον που γνώριζε καλά τον Βάλτο των Γιαννιτσών. Θα σας πω γιατί αναφέρω τον Βάλτο των Γιαννιτσών, έχει είναι πολύ σημαντικό και έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ο Χατζόπουλος που δεν τον ξέρουμε. Ξεχάσαμε τους ηρώους μας, ρε παιδιά. Χάσαμε τη μνήμη μας. Να το θυμηθώ εκείνο το δύστυχο που είχε πει η δασκάλα, η Γρηγοριάδου. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Δεν δίνουμε ταυτότητα σήμερα στα παιδιά να θυμηθούν ποιος είναι, ποιοι είναι. Τέτοιων ηρώων παιδιά είναι. Λοιπόν, ο Αθανάσιος Χατζόπουλος με ό,τι σώμα του απέμεινε, με τον Νικόλα Οδομπιώτη, έχουμε εδώ Οδομπιώτη στην Θεσσαλονίκη, λίγο πάνω από την Αγίου Δημητρίου, τον καπετάν Αμίντα όπως ήταν γνωστός, αντιμετωπίζουν Οθωμανούς, Βούλγαρους, με ελάχιστες δυνάμεις, και τους υποχρεώνουν να φεύγουν και να εγκαταλείπουν χωριά και περιοχές ολόκληρες με ελάχιστες δυνάμεις. Από εκεί θα πάει στον Όλυμπο. Θα κατέβει από τον Όλυμπο προς την Θεσσαλία. Κατέβηκε ξανά στη Στερεά. Ανέβηκε. Πέρασαν τα σύνορα. Τροφοδοτήθηκαν πάλι με πολεμοφόδια και τέτοια. Και τα ανάλογα υλικά που χρειαζότανε. Θα κατέβει κάτω, θα μαζέψει, θα συγκεντρώσει κόσμο, θα αφυπνήσει συνειδήσεις, θα μιλήσει ο Χατζόπουλος και ξανανεβαίνει το 1910. Ξανασυγκροτεί ένα ολιγομελές σώμα, αποτελούμενο από συντοπίτες του. Λοιπόν, και θα κρατήσουν ανοιχτή τη λίμνη των Γιαννιτσών και ελεύθερη. Το σώμα λοιπόν αυτό δραστηριοποιήθηκε προστατεύοντας τους ελληνικούς πληθυσμούς από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες και τους Νεότουρκους, οι οποίοι άρχισαν προκειμένου να εξαφανίσουν το ελληνικό στοιχείο από τη Μακεδονία, να εξαφανίσουν ήθελαν το ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό δημιούργησαν τα κομιτάτα των... Τα κομιτάτα οι Βούλγαροι. Των Βουλγάρων, έτσι. Και τώρα αυτός ο ήρωας, αφού τελικά καταφέρνει και κρατάει ολόκληρες περιοχές ελεύθερες, συμμετέχει και στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Και εδώ τώρα κοίταξε ένα παλικάρι, ρε παιδί μου. Άμα είναι παλικάρια, είναι παλικάρια κάποιοι. Και οι Έλληνες, ρε παιδιά, είμαστε παλικάρια. Μην το βάζετε κάτω.
Και αν υπάρχουν και πέντε προδότες ανάμεσα, πέντε φιάλτες πάντα θα υπάρχουν. Ας μην τους δώσουμε σημασία. Μόνοι τους θα αποκοπούν από τον κορμό τον ελληνικό. Και στον έναν εφιάλτη πάλι δείξανε οι Έλληνες ποιοι ήταν, έτσι. Πέθαναν μέχρι του ενός, μέχρι των τελευταίων. Και ας ήταν μία κουτσουλίτσα. Ας ήταν λίγοι. Τι κάνει τώρα αυτό το παλικάρι που ήξερε καλά το βάλτο των Γιαννιτσών? Έχει έρθει ο ελληνικός στρατός να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη και έχει σκαλώσει στο βάλτο των Γιαννιτσών. Επειδή ξέραν οι Τούρκοι ότι αυτή εκεί... είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, θέλω να την ακούσω. Έχουν σκαλώσει οι Τούρκοι εκεί πέρα, έχουν βάλει το πυροβολικό τους, σε λέει μέχρι να περάσει ο ελληνικός στρατός μέσα από το βάλτο, θα περάσει πολύ αργά, με πολύ βραδία πορεία. Ναι. Θα είναι εύκολο στόχος και εύκολα, και δεν θα έχουν και κάπου να κρυφτούν, πού να μπουλιάξουν, μέσα στα νερά, θα είναι μέσα στο γόνατο, δεν θα μπορούν να τρέξουν, μέσα στους βάλτους πνιγμένοι. Εκεί θα τους αποτελειώσουμε, θα αποδεκατήσουμε τον ελληνικό στρατό. Έτσι λοιπόν στείλουν τα πυροβόλα εδώ του βάλτου και περιμένουν τον ελληνικό στρατό στο βάλτο του Γιαννιτσών. Και έχει μπει σαν ηγετική μορφή ο Ταχτσίν Πασάς ότι εκεί θα σταματήσουν τον ελληνικό στρατό. Όχι στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη άμα έφτανε την είχαν χάσει τη μάχη. Λοιπόν εκεί πρέπει να είναι στο βάλτο του Γιαννιτσών. Τι κάνει? Πάει λοιπόν αυτός ο Αθανάσιος Χατζόπουλος, ο καπετάν Μακρύς. Πάει και στον διάδοχο Κωνσταντίνο, στον αρχιστράτηγο των ελληνικών δυνάμεων, και λέει δώσε μου 40 έβζονες, θέλω 40 παλικάρια. Του λέει τι θες να κάνεις? Ήξερε ποιος είναι ο αρχιστράτηγος ο Κωνσταντίνος, είχε ακούσει για τη δράση του, είχε ξέρει ότι το βάλτο της το Γιαννιτσών τον ξέρει πάρα πολύ καλά από τα μέρη εκείνα γεννημένος. Λοιπόν λέει θέλω να μου δώσει 40 και θα βγω πίσω από τους Τούρκους με 40 άτομα, με 40. Λοιπόν πάει και μαζεύει τις πλάβες της περιοχής. Οι πλάβες, για να σε εξηγήσω τι είναι, είναι βάρκες χωρίς καρίνα από κάτω, ίσχες, σαν σκάφες δηλαδή, πως είναι οι σκάφοι που πλέναν παλιά οι γυναίκες. Και είναι βάρκες όμως, έτσι. Βάρκες είναι, βάρκες. Δεν είναι. Μην εννοείς ότι είναι σαν τις σκάφες, ότι είναι μικρά όμως. Όχι, είναι ίσια από κάτω. Βάρκες, απλώς μεγάλες. Γι' αυτό. Αυτές λέγονται και είναι για τους βάλτους. Και για τους βάλτους και για τις λίμνες βασικά. Γιατί όλα αυτά εδώ είναι ρηχά. Και αυτά εδώ, επειδή δεν έχει μεγάλη βύθιση και δεν έχει καρίνα, μπορεί να είναι και στα ριχά-ριχά. Ναι. Μην εξαιρείς όμως τους κατοίκους, πώς βοήθησαν, έτσι. Λοιπόν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν όλοι Έλληνες. Φέρανε τις πλάβες, μόλις έμαθαν ότι ο καπετάν Μακρύς, ο Θανάσης ο Χατζόπουλος, θέλει τις ποταμόβαρκες, αυτές τις πλάβες, έσπευσαν όλος ο κόσμος να φέρει. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, και ήξεραν ότι αυτές μετά ήταν και χαμένες, έτσι. Δεν πρόκειται να τις ξαναπάρουν και πίσω. Ναι. Τι έκανε αυτός? Έδεσε 2-3 πλάβες τη μία δίπλα στην άλλη και τις του φέραν και σανίδια, χοντρά σανίδια. Οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι. Και τα βάλε πάνω και τα κάρφωσε μεταξύ τους. Ναι. Οπότε έκανε μια πλωτή εξέδρα. Μια πλωτή γέφυρα. Όχι, εξέδρα. Τέσσερις βάρκες μαζί τις ένωσε. Τις κάρφωσε σανίδες επάνω και σε κάθε τετράδα βαρκών από αυτές έβαλε ένα κανόνι. Και τι έκανε τώρα? Νύχτα, που ξέρεις, μπορείς να προσανατολιστείς και μέσα στο βάλτο, δεν έχεις και πού να πας. Εκείνος όμως τον ήξερε. Περνάει αυτές τις εξέδρες, αυτοσχέδιες σχεδίες τώρα, έτσι, που έβαλε πάνω, ναι, τα κανόνια. Λοιπόν, και τα βγάζει στο δέλτα του αξιού. Δηλαδή από τα νότα των Οθωμανικών δυνάμεων. Και αρχίζει, γι' αυτό ήθελε τους 40 έβζονες, που να ξέρουν να χειρίζονται τα κανόνια. Και αρχίζει να βάλει τις τουρκικές δυνάμεις από την πίσω πλευρά τώρα. Και νόμισαν ότι πέρασε. Και ξαφνικά αισθάνονται ότι με μεγάλες εν τω μεταξύ τα κανόνια αυτά, τα τέσσερα, τα βάζα συνέχεια για να μην αντιληφθούν οι Τούρκοι και πόσα κανόνια ήτανε. Και το ένα πίσω από το άλλο, και το ένα πίσω από το άλλο, γρήγορα, 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 για να νομίζουν ότι πέρασαν μεγάλες ελληνικές δυνάμεις και βρέθηκαν από πίσω τους, στα νότα τους.
και πάθαν μια πανολεθρία οι Τούρκοι δυνάμεις με 4 κανόνια και, 40 ευζώνους, κατάφερε και... Και πολύ ελληνικό λαό που τους βοηθούσε. Όχι, δεν το ξεχνάω αυτό. Μην το ξεχνάω αυτό. Λοιπόν, και νόμιζε ότι διέβηκε τον αξιό με κάποιο τρόπο ο ελληνικός στρατός και άρχισαν οι τουρκικές δυνάμεις να οπισθοχωρούν άτακτα και να έρθουν να κρυφτούν πίσω στη Θεσσαλονίκη. Και τότε βγήκανε η αντιπροσωπεία του Ταχτσίν Πασά εκεί στον αξιό ποταμό, στο σημερινό, σημερινή γέφυρα, Τόψη το λέγαν τότε, και εκεί παρέδωσαν τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτόν τον Χατζόπουλο λοιπόν αυτά οφείλουμε. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Αυτό το παλικάρι, τον παρασυρωμοφόρησε ο Κωνσταντίνος για αυτή του την ενέργεια, με το ύψιστο παράσημο Ανδρίας. Το θέμα είναι όταν μετά, όταν τελείωσε ο Βαλκανικός πόλεμος και αυτά εδώ, θέλησαν να του βγάλουν μια μικρή σύνταξη του Χατζόπουλου, γιατί είχαν περάσει τα χρόνια και από τις πολλές κακουχίες, και ο ίδιος ήταν σε άθλια κατάσταση. Την αρνήθηκε τη σύνταξη. Μια πενιχρή σύνταξη. Μην φανταστείτε συντάξεις βουλευτών και πρωθυπουργών και υπουργών που δίνουν σήμερα. Μια πενιχρή. Ίσα του φτάνε για να ζήσει. Κι όμως το μόνο που πήρε ήταν 100 χρυσές λίρες. Και αυτό το πήρε όχι μόνο για... Δεν τα πήρε για τον εαυτό του. Ήξερε ότι έχει πολλά ορφανά από αυτούς που βοήθησαν, γι' αυτό λες για τους πολίτες που βοήθησαν. Είχε πολλά ορφανά που περίμεναν από τις πλάβες να ζήσουν, γιατί τις χρησιμοποιούσαν και ως μεταφορικά μέσα, μεταφορικά τις μέσα. Για να αποζημιώσει τους Έλληνες πατριώτες που του δώσαν τις πλάβες. Γι' αυτό τι πήρε αυτά τα 100 χρυσά νομίσματα. Και ξέρετε, μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας έκατσε και δούλευε σε ένα τσιφλίκι στη γέφυρα, στου Λεόπουλου. Σε ένα τσιφλικά πήγε και δούλευε υπάλληλος. Σε αυτά που απελευθέρωσε αυτός πήγε και δούλευε υπάλληλος και εκεί πέθανε σε ηλικία 60 ετών το 1936 και θάφτηκε στον Κολυνδρό με δική του επιθυμία. Δεν πήρε δεκάρα από τη σύνταξη και μέχρι 60 χρονών δούλευε σε τσιφλίκι ως ένας απλός εργάτης. Αυτό το παλικάρι ο Χατζόπουλος. Ξέρεις τι, έχουμε πολλές ιστορίες Ελλήνων ηρώων επώνυμων και ανώνυμων, και άμα τις διαβάζαμε όλες αυτές εδώ δεν θα μας έφτανε ούτε όλος ο χρόνος της γης. Ξέρεις τι έγραψε στον τάφο του? Το έγραψε ο ίδιος μόνος του. Είχε γράψει μια πλάκα και είπε, όταν θα πεθάνω αυτή να μου τη βάλετε επάνω. Εγώ επολέμησα για να ελευθερωθεί η πατρίδα μου και να ανθίσει ο τόπος. Η πατρίδα ελευθερώθηκε και αυτή ήταν η δική μου αμοιβή. Ότι μπήκε σε ελληνική γη. Αυτά έχω και για άλλους τέτοιους ήρωες να σας πω, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Από ό,τι βλέπω το συλλαλητήριο είναι μεγαλειώδες, είναι ογκώδες. Ελπίζω να στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς μας αρχηγούς. Θερμή παράκληση και να μείνει εδώ. Στη θερμή παράκληση εδώ με ευγένεια να κλείσει αυτή η υπόθεση. Μην δώσετε το όνομα. Τις συνέπειες δεν χρειάζεται να σας τις πούμε, τις ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί με τις συνέπειες. Ακόμα και αν πούνε ότι αυτοί θα αλλάξουν το Σύνταγμα αλλάζει, ξαναλλάζει. Δηλαδή θα κάνουν μια νομοθετική πράξη, μετά τα αναθεωρητική βουλή θα αλλάξει το Σύνταγμα. Δεν είναι μονάχα. Άρα λοιπόν, το Σύνταγμα, τις συνέπειες, εάν παραδώσετε το όνομα Μακεδονία, το οποίο παρεπιπτόντως δεν σας ανήκει, δεν μας ανήκει. Μας το κληρονόμησαν οι γονείς μας και οφείλουμε να το κληρονομήσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι δική μας περιουσία. Να ήταν εδώ ο Χατζόπουλος τώρα. Τι θα του λέγαμε?
Εγώ θα ήθελα να ξέρω όμως, που πολέμησε για τη Μακεδονία, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις κόπτονται για τα Σκόπια που είναι, δεν θα το έλεγα και μεγάλο, μια μικρή χώρα, μια πόλη. Ξέρει κανένας να μας πει γιατί? Εγώ έμαθα πέντε πράγματα. Τέλος πάντων, τα ξέρουν κι αυτοί. Εγώ απλώς λέω, δείτε το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, δείτε το συλλαλητήριο των Αθηνών, αυτά που έγιναν στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Αμερική, αυτό που θα γίνει μεθαύριο στις Σέρες, αυτό που θα ξαναγίνει σε κάθε πόλη, θα έγιναν και πολλά συλλαλητήρια, και ξέρουν το συνολικό πληθυσμό των Ελλήνων, τον έχουν μετρήσει, τον ξέρουν, μας έχουν μετρήσει, μας ξέρουν έναν έναν όσους πήγαμε στα συλλαλητήρια. Θερμή παράκληση από αυτό το βήμα, και εισακούστε αυτή την παράκληση, γιατί ξέρετε, και μιλάς για όλους μας έτσι, οι σόφρονες άνθρωποι, οι σόφρονες, οι εχέφρονες, οι λογικοί ακούνε, οι αυτοί που δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους δεν θα ακούσουν. Λοιπόν, μια λογική φωνή, ακούστε τη φωνή του λαού και μην προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη παράδοσης του ονόματος της Μακεδονίας μας. Γιατί ούτε φασίστες θα είναι αυτοί που θα αντιδράσουν, ούτε ακροδεξιοί, ούτε χρυσαυγίτες, ούτε πολεμοκάπηλοι, ούτε πατριδοκάπηλοι, θα ξυπνήσει ένα τέτοιο αίμα μέσα τους και θα θελήσουν ύστερα να τιμωρήσουν, για να μην φτάσουμε σε ακραία σημεία. Δεν είναι ο λαός ακραίος. Ακραίοι είστε εσείς με τις συμπεριφορές σας, που θέλετε να ξεπουλάτε κάθε τι που υπάρχει ελληνικό. Ακούστε λοιπόν αυτή την παράκληση και μη προβεί κανένας, μα κανένας, είτε πολιτικός σχηματισμός, είτε κομματικός σχηματισμός, είτε συνασπισμός κομμάτων, γιατί έχει υποθεί και αυτό, να μην δοθεί από ένα κόμμα, να συνασπιστούν τα κόμματα, να κάνουν οικουμενική κυβέρνηση για να λύσουν τάχαμ το θέμα και να παραδώσουν οικουμενικός, αν θεληνικός όμως, το όνομα Μακεδονία. Λοιπόν, να ξέρετε, είστε μόνοι σας. Θέλετε να υπάρξει ευημερία και ηρεμία σε αυτόν τον τόπο, με σύνεση να φερθείτε, με σύνεση να λειτουργήσετε, και η σύνεση οδηγεί καμία παραχώρηση στο όνομα της Μακεδονίας. Από εκεί και μετά δεν θα είναι υπεύθυνος ο λαός. Εάν το κάνετε, θα είστε απόλυτοι, με ακέραιη ευθύνη εσείς οι πολιτικοί. Αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, το Πανεπιστήμιο έκανε μία δημοσκόπηση. Το 71,5% του ελληνικού λαού δεν θέλει να παραδώσουμε το όνομα Μακεδονία, ούτε τα σύνθετά του, ούτε τα παράγωγά του, ούτε οποιασδήποτε μορφής. Ελπίζω να το ακούσουν οι κυβερνώντες, και κυβερνώντες είστε και οι 300 που είστε επάνω. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα σας. Είστε όλοι κυβερνώντες. Ακούστε. Ακούστε, γιατί αν θα τα ακούσετε αλλιώς δεν θα σας αρέσει. Ο λαός, αν τον εξοργήσετε, θα κάνει πράξεις τις οποίες δεν φαντάζεστε, και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Το έχουμε δει πολλές φορές, είτε κατά τόπους, είτε και ολόκληρος ο λαός. Δεν θα σας αρέσει και δεν θα μας αρέσει και εμάς. Μην αγανακτήσετε το λαό. Δεν θα είναι όπως το κύμα των αγανακτισμένων που κάτσανε σε μία πλατεία και απλώς φωνάζανε. Τώρα θα γίνουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σας είπα, τα λεφτά μας μπορούμε να σας τα δώσουμε. Τη ζωή μας μπορούμε να σας τη δώσουμε. Και την ψυχή μας μπορούμε να σας τη δώσουμε, όπως ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Την πατρίδα μας δεν σας τη δίνουμε. Δεν τη δίνουμε σε κανέναν αρχαιοκάπηλο. Ναι, αρχαιοκαπηλεία είναι αυτό. Αρχαιοκαπηλεία είναι, βέβαια είναι αρχαιοκαπηλεία. Και να ξέρουν οι κύριοι προδότες,
ότι όταν θα αποκατασταθεί η τάξη που θα αποκατασταθεί, σίγουρα θα αποκατασταθεί, γιατί το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός, όλα αυτά εδώ που γίνονται θα τα βρουν μπροστά τους. Θα τα βρουν σίγουρα μπροστά τους, ακόμα και για αυτή την οικονομική κρίση μιλάω, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή κλέβουν τον ελληνικό λαό. Και ξέρετε τι λέει ο νόμος? Το προϊόν κλοπής παραμένει προϊόν κλοπής. Θα γυρίσουν πίσω όλα αυτά εδώ. Είτε θέλετε, είτε δεν θέλετε, είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, μην τα βάζετε με τον ελληνικό λαό, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε ξεκινήσει ένα αίσθημα οργής του ελληνικού λαού. Και δεν μιλάω σαν ραδιοφωνική εκπομπή, μιλάω σαν Έλληνας, σαν ένας εκ των τελευταίων Ελλήνων. Έτσι είμαι κι εγώ. Και στο αίμα μας κυλάει αυτό το DNA που λέγεται ελληνικό. Και μην ξεχνάτε κάτι ακόμα, έτσι, ότι όσοι ζουν σε αυτή την Ελλάδα, όσοι ζουν σε αυτή την πατρίδα, γίνονται Έλληνες. Μην νομίσετε ότι το χρώμα τους κάνει κάτι διαφορετικό. Δέστε το κούμπο. Έτσι, όταν τον είπαν να υπογράψει πάνω στη σημαία, είπε αυτό είναι της πατρίδας μου. Μην νομίσετε ότι είμαστε μόνο πέντε λευκοί. Θα βρείτε κι άλλους μπροστά σας. Κάποιους που δεν τους φαντάζεστε. Ξέρετε τι? Εγώ βλέπω ιστορικά τώρα. Ήρθαν όλοι αυτοί εδώ οι μετανάστες. Δεν πειράξανε την Ελλάδα. Έξω στην Ευρώπη έχουν ρημάξει. Γιατί δεν το κάνουν? Ξέρετε γιατί? Εγώ ξέρω. Γιατί βλέπουν αγάπη. Όχι. Γιατί βλέπουν αγάπη. Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω. Όσο και να διαφωνείς, εμείς τους δεχτήκαμε και ανοίξαμε τις αγκαλιές τους. Ξέρεις τι? Όταν δίνεις αγάπη. Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω. Είναι δύσκολο να κοντέινερ ολόκληρο με όπλα συνέλαβαν στα σύνορα με την Σευζόνους, στους Κήπους. Επίσης ένα τροχόσπιτο εξοπλισμένο με πόσες χιλιάδες σφαίρες βρήκανε όπλα μέσα. Πού και πήγαιναν αυτά εδώ? Δεν πήγαιναν για την εσωτερική κατανάλωση. Σε αυτούς πήγαιναν. Ερχότανε στην Ελλάδα. Εισαγωγή γινότανε. Και στην Κρήτη είχαν πιάσει. Ερχόταν στην Ελλάδα. Διακινήσεις γίνονται, προσπαθούν να γίνονται. Εγώ πιστεύω, δεν πιστεύω. Έτσι, εκτίμηση δική μου, ρε παιδί μου, έτσι νομίζω, ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εξοπλίζουν. Κοίταξε, ακραία στοιχεία πάντοτε θα υπάρχουν. Και πιστεύω θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον. Όχι, όχι. Εγώ μιλάω για τους μετανάστες, για τους καθαρούς μετανάστες. Ποιους μπορεί, πώς είναι οι καθαροί ότι μετανάστες? Περάσανε. Πολλοί πράκτορες της Τουρκίας, δεν το συζητάω, τάχα μου μετανάστες, δεν το συζητάω, έχουν περάσει πάρα πολύ. Από αυτούς θα βρούμε πρόβλημα. Γιατί δεν είχαμε μετανάστες όταν βομβαρδιζόταν η Σερβία, που είναι δίπλα μας, στα σύνορά μας? Καθόλου. Γιατί δεν εγκατέλειψαν τη Σερβία? Ο πανικός γινόταν εκεί πέρα πάνω. Χιλιάδες βόμβες έπεσαν με απεπλουτισμένο ουράνιο. Πόσες οικογένειες θα είχαν το δικαίωμα να διώξουν τα παιδιά τους τουλάχιστον και τις γυναίκες τους? Εδώ δεν έχουμε παιδιά και γυναίκες πολλούς. Έχουμε νέους. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι νέοι, ρε παιδιά, δηλαδή εγώ λέω έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, σαν ένας και εγώ τελευταίος Έλληνας, πλήγε την πατρίδα σου και σκόνησε και την εγκαταλείπεις. Εγώ κάποτε όταν, δηλαδή, όταν ερχόντουσαν, ξέρετε τι είπα, είναι οι δυνοί που φεύγουν. Οποιοδήποτε πόλεμος με οποιαδήποτε γειτονά χώρα, θα σκοθήξεις και θα φύγεις στην πατρίδα σου, θα την εγκαταλείψεις? Σε καμία περίπτωση. Και έχουν περάσει και τα χρόνια μας, έτσι. Θα την εγκαταλείψω μονάχα όταν με πάρουν τέσσερις. Δεν θα την εγκαταλείψεις. Θα πας υπουργείος. Άσχετο. Αλλά είναι εγκατέλειψη. Εκεί, κανονικά ο Έλληνας. Εκεί θα τα αφήσω όπως ο Χατζόπουλος στον Κολυδρό. Ούτε και νεκρός δεν την εγκαταλείπει την πατρίδα του. Δεν μου έρχεται στο μυαλό μου εμένα ότι
αυτά 25άρδες, 30άρδες, αυτά τα νιάτα όλα που βλέπεις βγαίνουν από τα πλοία συνέχεια, όλοι τέτοια ζωντάνια νιάτα είναι, τέτοιοι νεαροί είναι. Αυτοί εγκαταλείπουν τη Συρία, εγκαταλείπουν τις χώρες, εγκαταλείπουν τα πάντα. Να έρθουν να κάνουν τι? Και ποιος θα απελευθερώσει τη Συρία? Ποιος θα απελευθερώσει τη χώρα τους? Την οποιαδήποτε χώρα. Πάνε οι Ρώσοι να τους απελευθερώσουν, μη φοβάσαι. Ποιοι θα πολεμήσουν εκεί για να σώσουν την κατάσταση? Κοροϊδευτικά το είπα έτσι. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Πάντοτε οι μεγάλες δυνάμεις, εγώ αυτό βλέπω, ότι οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν, εγώ δεν τα έχω με τον λαό Τζίκο, προς Θεού σε καμία περίπτωση. Δεν τα έχω με κανέναν λαό. Είμαι σίγουρος ότι κανένας Τούρκος από τα βάθη της Ασίας δεν θέλει να έρθει να κατοικήσει στο σπίτι μου, όπως και εγώ δεν θέλω να παρατήσω την εστία μου και να πάω να κατοικήσω στα βάθη της Ασίας. Δεν έχω καμία σκασίλα. Σκασίλα έχω με όλους αυτούς εδώ που για χατήρι του κέρδους σκοτώνουν λαούς. Σκοτώνουν λαούς στην κυριολεξία. Και τάχα μου δίθε μου δεν τους φτάνει η χώρα τους για να ζήσουν. Και σκοτώνουν λαούς για το τίποτα. Όπως γίνεται τώρα στη Συρία και όπως έγινε πριν στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Και αυτό πάνε να κάνουν τώρα, έτσι. Κάποτε είχαν μία συνομιλία στην Τουρκία και είπε ένας Τούρκος, γιατί ήταν συνομιλία μεταξύ νατοϊκών, και λέει θα μας διαμελήσουν. Και γέλασε ένας από τους δικούς μας αξιωματικούς. Λέει μην νομίζεις, και εσάς θα προσπαθήσουν να σας διαμελήσουν. Τα ξέρουν, και οι Τούρκοι τα ξέρουν και εμείς τα ξέρουμε. Θα προσπαθήσουν να μας διαμελήσουν, όπως διαμέλησαν και τη Σερβία. Και γιατί τη διαμέλησαν τη Σερβία? Διέρηκε βασίλευε κατά το εγγλέζικο. Έτσι ακριβώς. Γιατί, που έκανα την ερώτηση πριν, γιατί θέλουν να κρατήσουν τα Σκόπια? Γιατί είναι η Κολομβία της Ευρώπης. Το ξέρεις? Το ξέρα. Το ξέρεις. Είναι η Κολομβία της Ευρώπης. Διακινούν ένα σκασμό ναρκωτικά. Έχει χρήμα η υπόθεση. Είναι πολλά τα λεφτά. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γιατί θέλουν οι υπερδυνάμεις να κρατήσουν αυτή την κουτσουλιά? Να σου πω και κάτι άλλο που έχει λεφτά. Άρη. Για πες. Ξέρεις ότι η Μακεδονία έχει πάρα πολύ διαμάντι. Πολύ υπόλοιπη. Διαμάντι. Όχι μονάχα διαμάντι. Και πετρέλαια έχει η Μακεδονία. Πάρα πολλά. Πέρα από αυτά τα πετρέλαια. Αυτά τα ξέρουνε. Πες μου λίγο, βάλει... ποιος υπόγραψε να μην βγάλουμε τον υπόγειο πλούτο μας? Έχουν βάλει στο μάτι τα διαμάντια της Μακεδονίας. Και έχει και ζεόλιθο. Έχει και άλλα πράγματα η Μακεδονία. Και ουράνιο. Και μια κατεχόμενη Μακεδονία από μια ασθενική δύναμη θα ήταν πάρα πολύ εύκολη για αυτούς να έρθουν να τα εξορίξουν και να τα βγάλουν αντί πινακίου φακής. Ό,τι κάνανε στο Κουβέιτ. Είδες τι παιχνίδι παίξαν στο Κουβέιτ? Βέβαια. Τα είχαν καλά με τον Σαντάμ. Τον εξοπλίσαν καλά. Τον κάνανε αστακό τάχαμ δίθεν για να πολεμάει τους Ιρανούς. Ναι. Που οι Ιρανοί ήταν από εκεί οι κακοί, οι δαίμονες, οι μουσουλμάνοι. Λες και οι Ιρακινοί δεν ήταν μουσουλμάνοι. Ναι. Ήταν οι κακοί μουσουλμάνοι και οι καλοί μουσουλμάνοι. Αυτό που προσπαθούν, έχουν βρει αυτό το υφιολόγημα, το σουνιτικό Ισλάμ και το σιητικό Ισλάμ. Ναι. Σαφώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι διαφορές στην ουσία αυτών είναι με τους χριστιανούς, έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Αν θα του πεις ποιον προτιμάς, το σουνίτη ή το σιήτη, θα σου πει το χριστιανό. Δεν τον ενδιαφέρει. Επίσης... Και αφού εξοπλίσαν λοιπόν το Ιράκ και τον Σαντάμ, του δώσαν και την ιδέα, έχεις μια κουτσουλιά δίπλα σου το Κουβέιτ, πώς να το πάρεις σε δύο μέρες? Και πραγματικά το Κουβέιτ ήταν μια μικρή επαρχία. Πολύ μικρή επαρχία. Ήτανε κάποτε εντωμεταξύ επαρχία του Κουβέιτ. Έτσι, για ιστορικά να μιλήσουμε. Το είχαν αποσπάσει όμως. Ναι, αλλά το ήταν. Το είχαν ανεξάρτητο.
Ήταν. Ναι, αλλά τώρα τι έπρεπε. Αυτό το ανεξάρτητο Κουβέιτ. Όπως και η Μακεδονία που είναι βόρεια μας, είναι δικιά μας. Έτσι, έχουμε πολλούς Έλληνες. Όχι. Έχουμε πολλούς Έλληνες. Άλλο. Άλλο αν έχουμε Έλληνες. Δεν είναι Μακεδονία όμως. Λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα από την αρχαία Μακεδονία βρίσκονται μέσα στα Σκόπια αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτή το μοναστήρι τι είναι. Ήταν Πελαγωνία. Σας το είχαμε πει. Αυτό, είχαμε κάνει από τη δικιά σου ομιλία. Ήταν Πελαγωνία. Η Πελαγωνία ήταν εκτός Μακεδονίας. Είναι η αρχαία Παιωνία. Ναι. Βρέθηκε κάποια στιγμή υπό την κατοχή των Μακεδόνων. Ήταν αμυγός ελληνικός πολιτισμός. Άλλο αμυγός ελληνικός πληθυσμός υπήρχε στην Αθήνα και στη Σπάρτη και στα νησιά και, αυτή τη και αλλού και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Έλληνες εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάνε. Υπάρχουν. Έτσι. Και τους άλλαξαν τα επίθετα με το ΙΤΣ. Με το ΙΤΣ. Το είπαμε, το συζητήσαμε αυτό. Ναι. Στα σχολεία τους υποχρέωσαν να αλλάξουν την κατάληξη. Και εγώ δεν ξεχνώ, όπως είπα και την προηγούμενη Κυριακή. Δεν ξεχνώ και δεν θα ξεχάσω. Λοιπόν, στα λεφτά τώρα, Άρη, να έρθουμε. Βάζω στο Κουβέιτ και εισβάλλει μέσα ο Σαντάμ. Το ισοπεδώνει το Κουβέιτ σε δύο μέρες μέσα. Ναι. Δεν είχε ούτε άλλο στρατό το Κουβέιτ και τέτοια. Αυτό υπολόγισε ότι θα το υπορασπιστούν οι ξένες δυνάμεις, οι προστάτες τους. Άφησαν οι Αμερικανοί. Μπήκε μέσα στο Κουβέιτ, το ισοπαίδωσε στο Κουβέιτ. Θυμήθηκαν τότε οι Αμερικανοί και λένε: α, αυτός είναι εισβολέας. Και τότε. Την Κύπρο ξεχάσαμε ότι δεν ήταν εισβολέας. Και τότε λέει: θα πάνε να απελευθερώσουμε το Κουβέιτ. Βρε, αφού εσείς το βάλατε. Ναι, αλλά τι κάνανε, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Πάνε, ισοπεδώνουν το Ιράκ, απελευθερώνουν το Κουβέιτ και τώρα μπαίνουν οι εργολαβικές τους εταιρείες να ανοικοδομήσουν το ισοπεδωμένο Κουβέιτ από τον Σαντάμ, το ισοπεδωμένο Ιράκ από τους ίδιους και επειδή οι κατασκευαστικές εταιρείες με από ποιο να πληρωθούν, τι λεφτά να πάρουν, υπέγραψαν και ένα συμβόλαιο και πήραν τα πετρέλαια του Ιράκ και του Κουβέιτ για 99 χρόνια. Το ωραίο ξέρεις. Και κατά πάσα πιθανότητα έχουμε τον πρόδρομο στη γραμμή. Μίλτο. Έλα πρόδρομο. Έγινε. Έχουμε μια ανταπόκριση ακόμα. Είμαστε έτοιμοι. Από Αθήνα. Αθήνα μας ακούει. Βαγγέλη. Έλα πρόδρομε. Α, Γιάννη μου. Παπαζήσει. Έλα Βαγγέλη. Έλα, ναι. Δίπλα μου ξέρεις ποιον έχω. Ορίστε. Δίπλα μου ξέρεις ποιον έχω. Με τον γιο σου μαζί με, πού είσαι με. Εγώ είμαι με τον Φαντάρο που ήσουν μαζί, τον Παυλάκη. Μαζί είμαστε στο στούντιο. Καλημέρα αδερφέ. Το καράκι μου, άρα γίγαντα. Σ' ακούμε Γιάννη, δώσε μας τον παλμό από κάτω. Στον αέρα είμαστε. Ναι, στον αέρα είμαστε, Γιάννη μίλα. Και γιατί δεν το λες εξ αρχής αδερφέ. Λοιπόν, εδώ γίνεται όταν λέμε το διαχώρητο είναι λίγο. Θα πρέπει να μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο κόσμο τουλάχιστον. Χαιρόμαστε Γιάννη. Έχεις εικόνα μήπως καθόλου από πάνω, είμαστε καμιά πανοραμική. Είμαστε πίσω από την εξέδρα. Είμαστε πίσω από την εξέδρα. Δεν μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος προς καμία κατεύθυνση από εδώ. Και από πολύ πιο κάτω βέβαια για να δούμε μέχρι εδώ δίνω πατήσαμε. Στην κυριολεξία. Μάλιστα. Και αυτό που ατενίζουμε είναι μια τεράστια... μια τεράστια ελληνική σημαία. Γιάννη. Δεν έχουν βγει ακόμα οι ομιλητές, να ξέρετε. Πάντως από τις εικόνες που έχουμε πρέπει να ξεπερνάτε τα 2,5 εκατομμύρια, όχι το 1,5 που είπες. Εγώ λέω έτσι πως είδα και εγώ κάποιες εικόνες, αλλά και αυτό που βλέπω εδώ. Δεν υπάρχει μέρος στο κέντρο της Αθήνας να είναι γεμάτο κόσμο. Όχι, είναι όλοι οι δρόμοι μέχρι το Σύνταγμα είναι τίγκα. Για να καταλάβεις από το μοναστηράκι μέχρι εδώ που είναι 5 λεπτά δρόμος, εμείς κάναμε μία ώρα. Για να καταλάβεις. Είπες δεν άρχισαν οι ομιλητές ακόμα Γιάννη μου, έτσι. Όχι ακόμα. Τι ώρα θα αρχίσουν, είχαν πει 2 η ώρα θα αρχίσουν οι ομιλίες. Είπανε 2 η ώρα, αλλά δεν ξεκίνησε κανένας ακόμα. Ούτε καν χαιρετισμοί, πώς να λένε. Α, ούτε χαιρετισμοί. Ξέρεις τι ώρα θα ξεκινήσει ο Θοδωράκης να μιλάει.
Γιάννη, με ακούς? Εσείς, ναι, ναι, ναι. Ο Θεοδωράκης, όχι ακόμα. Μάλιστα, όχι, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αλλά εσείς εικόνα έχετε, γιατί εγώ είμαι καθομένος εδώ πίσω και δεν μπορεί να κουνηθεί τίποτα. Δεν μπορεί να έχω κάποια εικόνα από ψηλά. Έχουμε εικόνα εμείς από το ζούγκλα. Έχουμε εικόνα από το ζούγκλα, όπως είπε ο Βαγγέλης. Γιατί από αυτό που είναι, ως τώρα, όλο το κέντρο, το αδιαχώρητο, θα μας παραμαζέψουν κιόλας. Χαιρόμαστε, Γιάννη. Χαιρόμαστε. Αν μπορείτε, κάντε καμία εκεί πέρα να μιλήσουμε και με τον Θοδωράκη. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα να πλησιάσουμε πιο κοντά. Μάλιστα. Δεν βλέπω, δηλαδή, εφικτό. Με τίποτα έχουν βάλει και σίδερα εδώ πέρα τα κάκελα. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν μπορέσεις, Γιάννη, πάρε συνέντευξη. Μακάρι να μπορέσουμε, αλλά λίγο δύσκολο το βλέπω. Έως πολύ. Τέλος πάντων, ο ΕΟΕ είναι εκεί, ο ερευνητικός οργανισμός είναι, ο Ελλήνων είναι εκεί, είμαστε εδώ. Υπάρχει ένα πανό πάνω στη Βουλή Μαύρο που είναι κάτω τα χέρια από την ιστορία και πολλά ακόμα ωραία. Και εμείς αυτή την έκκληση κάναμε από εδώ, από το σταθμό, Γιάννη. Με σύνεση να φερθούν οι πολιτικοί και να μην προβούν σε καμιά τέτοια πράξη. Δεν θα το καταφέρουν, πίστεψέ με. Σήμερα από αυτό που γίνεται εδώ δεν πρόκειται να κάνουν κάτι. Από το φόβο και μόνο. Γιάννη, ξέρεις τι έλεγα προηγουμένως για το συλλαλητήριο του 43 που απέτρεψε τους Γερμανούς να δώσουν τη Βουλγαρία και ένα κομμάτι της Μακεδονίας στους Βούλγαρους. Ναι. Πράγματι και τραυμάτισαν και σκότωσαν πάρα πολλούς οι Γερμανοί. 30 νεκρούς, 150 τραυματίες που κάποιοι από αυτούς μετά κατέληξαν και 500 συλλήψεις. Γι' αυτό τα συλλαλητήρια έχουν την αντίδραση του κόσμου, δείχνουν. Βέβαια. Και ο κόσμος, πίστεψε, είναι θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος. Αυτό δεν έλεγα και εδώ πριν, Γιάννη, ότι θα καταφέρουν στο τέλος να θυμώσουν τον κόσμο και δεν θα έχουν πού να πάνε. Θα έχουν η τύχη του Ζουράρη ήταν πολύ καλή. Και πολύ χειρότερη επιτύχη του Ζουράρη. Ξέρεις τι, αυτό που λέει η παροιμία, οργή λαού, οργή Θεού. Βέβαια, βέβαια, αδερφέ μου, βέβαια, έτσι. Έτσι, προσοχή τι κάνουνε, προσοχή, γιατί είναι αρχαιοκαπηλεία αυτό που κάνουν. Δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα, στο λόγο, δεν πρόκειται. Ωραία, Γιάννη μου. Ελπίζουμε όλοι να μην μπορέσουν να κάνουν τίποτα από αυτά που σκέφτονται. Εδώ να μην προδώσουν την πατρίδα μας. Το 1992, ακόμα μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό, από εκείνα τα συλλαλητήρια. Γιάννη, μικροφωνικές τώρα, μέχρι πού έχουν μικροφωνικές? Μα εδώ μπροστά μου. Δεν, πιο κάτω δεν υπάρχει. Γιατί είπαν θα βάζανε μικροφωνικές σε όλους τους παραδρόμους. Είμαστε ακριβώς πίσω από την εξέδρα και δεν ακούμε τι λέει αυτός που μιλάει. Δεν ακούμε τι λέει αυτός που μιλάει, πίσω από την εξέδρα είμαστε. Και πριν κάποιος μιλάει τώρα, να ορίσει κάτι λένε. Δεν ακούμε τι λένε. Μάλιστα. Ελπίζουμε μετά. Το βάθος ακούει. Θα τα ακούσουμε μετά ζωντανά. Από την πίσω του, ούτε 30 είμαστε. Για να καταλάβεις. Μάλιστα. Κάτω σχεδόν πίσω από την ελληνική σημαία την τεράστια. Το σοκάκι που κατεβαίνει προς τα κάτω είμαστε. Πίσω, Ερμού. Ερμού είναι εδώ. Στην Ερμού. Ρίξε μια φωτοβολίδα να σε δούμε. Καλό. Θα ρίξω μια εγώ και μια ο γιος σου, Βαγγέλη μου. Έγινε, Γιάννη μου. Ρίξτε. Έτσι, δε, έτσι. Όποτε θελήστε ότι να μας μεταφέρετε νέα από εκεί πέρα, εμείς εδώ στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να μιλήσουμε μαζί. Βεβαίως. Έλα, πάρε το πρόεδρο, έλα. Θα ξανασυνδεθούμε μετά για να έχουμε μπαταρία. Εντάξει, πρόεδρο με. Έγινε, γεια σας. Χαίρετε. Άντε, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Τα νέα λοιπόν όπως ακούσατε από Αθήνα είναι συνταρακτικά. Εμείς τώρα τι να πούμε παραπάνω? Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ο κόσμος μιλάει. Εμείς είμαστε, θα λέγαμε, μέρος του κόσμου, βέβαια, έτσι. Οπωσδήποτε μέρος του κόσμου. Αλλά επειδή μιλάμε για όλη την Ηφείλιο, να ξέρουν ότι μην τυχόν και προσπαθήσουν παραπέρα. Είχα ένα φίλο από τη Θάσο,
Μου είχες πει, μας έλεγε... Συγγνώμη, ναι. Και θέλω να το ξαναπείς αυτό εδώ, τη συνθήκη που έχουμε υπογράψει εμείς και αυτοί, και αν δεν τη λύσουμε εμείς αυτή ή αυτή τη συνθήκη, δεν λύνεται. Πες το λίγο αυτό εδώ. Σου έλεγα όμως κάτι, θα σου πω για τη συνθήκη. Ωραία. Έχω ένα φίλο από τη Θάσο, μα μας ακούει τώρα και είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Είπε φραπεδό, καναπεδό, ραγιάδες είναι οι Έλληνες. Όχι. Σήμερα σηκωθήκαμε από τους καναπέδες μας, εγκαταλείψαμε και τους φραπέδες μας και είμαστε εκεί στο Σύνταγμα. Πες λίγο, τι ώρα ξύπνησε ο γιος για να κατέβει κάτω στο Σύνταγμα? 3,5 ώρα τα χαράματα. Έτσι, έτσι. Κι εγώ μαζί του, έτσι. Ναι, εννοείται, το ξέρω. Κι εγώ μαζί του. Και εγώ θα ήθελα να πάω εκεί, αλλά έπρεπε να έρθω εδώ για να κάνουμε την εκπομπή. Παρεμπιπτόντως, επειδή δεν ήξερα αν θα έρθει ο Βαγγέλης στην εκπομπή, εγώ έτοιμασα και τον γιο μου, το δικό μου, να έρθει να κάνουμε μαζί εκπομπή. Οπότε όλοι ετοιμαστήκαμε, όλοι είμαστε επιποδός πολέμου και δεν θα αφήσουμε τις θέσεις μας και τις σκοπιές μας. Εγώ θέλω να λέω ειρήνης. Δεν θέλω να μπλέξω σε πόλεμο. Θέλω αυτοί να έχουν σύνεση για να μην μας μπλέξουν σε τέτοιες ιστορίες. Εάν θα μας μπλέξουν όμως, εγώ δεν θα κάνω πίσω. Όπως με βλέπεις, εγώ ήδη έχω σηκώσει τα μανικάκια μου πάντως. Έχει και ζέστη γι' αυτό μάλλον. Ξέρεις τι λένε οι αρχαίοι μου πρόγονοι? Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Μην νομίσουν ότι τους φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Έχεις κάτι να πεις, Παναγιώτη? Ακούω. Και ούτε το σώμα μας θα δώσουμε, ούτε την ψυχή μας, γιατί αυτά ανήκουν στο Θεό και ούτε την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους Έλληνες που είναι εκεί κάτω, ότι δεν τους ανήκουμε εμείς. Τώρα θες να σου πω για τη συνθήκη που έχουμε υπογράψει? Ναι. Ή θες να σου πω για τον καπετάν Κώτα? Και τα δύο είναι ωραία τώρα. Γιατί με κάνεις τέτοια πράγματα δηλαδή? Για τη συνθήκη τα είχαμε πει στην προηγούμενη μας εκπομπή. Όχι, την τελευταία συνθήκη που είχε πει. Έτσι θέλω λίγο, έστω εντροχάδι να την ξαναπείς αυτήν εδώ. Να ξέρουν ότι είναι ξεπούλημα αυτό που πάνε να κάνουν τώρα στην ουσία. Είναι ξεπούλημα. Και θα μας βρίσκουν πάντοτε μπροστά τους. Για το πρωτόκολλο Αθηνών μιλάς, το 1913. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ελληνοσερβικό πρωτόκολλο, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Και άμα βρούμε χρόνο μετά μιλάς για τον καπετάνιο. Για τον καπετάν Άγρα. Ναι. Και τον καπετάν Κώτα έχω και για τον Τέλο Άγρα να σας πω. Δεν θα φτάσει ο χρόνος. Δεν μας φτάνει. Θα φτάσει, κοντεύουμε τις 3. Που εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Λοιπόν, το πρωτόκολλο των Αθηνών, το υπενθυμίζω, το έχουμε υπογράψει, αυτά είναι υπογεγραμμένα, αυτά είναι ντοκουμέντα. Ναι. Λοιπόν, μετά το Βαλκανικό πόλεμο έχουμε υπογράψει λοιπόν ένα ελληνοσερβικό σύμφωνο κοινών συνόρων. Ότι η Σερβία και η Ελλάδα θα έχει κοινό σύμφωνο. Αυτό το πρωτόκολλο το επικαλέστηκε ο Μιλόσεβιτς τότε στο Μητσοτάκη, που είπε έλα να διαιρέσουμε τα Σκόπια. Γιατί η δημιουργία των Σκοπίων παραβιάζει το ελληνοσερβικό πρωτόκολλο. Ήταν καθόλου νόμιμο αυτό που πρότεινε ο Μιλόσεβιτς τότε στο Μητσοτάκη. Θα μου πεις, να μπλέκαμε σε μία μάχη, σε ένα πόλεμο? Βλέπω ανασήκωση στα φρύδια σου. Σου άρεσε η ιδέα? Όχι, απλώς μου είπες για το Μητσοτάκη. Να μην ξεχάσουμε τι είπε ο παππούς Μητσοτάκης. Δεν δικαιώθηκε. Είπε σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια θα το έχουν ξεχάσει. Από το 92 σήμερα, 26 χρόνια. Ακριβώς. 1,5 εκατομμύριο κόσμος κάτω. Όχι, δεν είναι 1,5. Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν έχω εικόνα. Καλή. Δέστε στο Zoogla Live και θα δείτε αν είναι 1,5. Δεν ξέρω. Σε καμία περίπτωση. Και επειδή εγώ έχω σχέση και λίγο με τα μέτρα, αν μετρήσεις όγκο, ξέρεις τι σου γίνεται. Εντάξει, και τα τετραγωνικά. Δεν είναι σε καμία περίπτωση 1,5.
Α, ξέρεις τι, αν ήταν συγκέντρωση κομμάτων θα τα είχαν βγάλει 5 εκατομμύρια ράνια τώρα αυτούς εδώ που έχουν μαζευτεί, αλήθεια σου. 5 εκατομμύρια θα τους βγάζανε τώρα. Λοιπόν, αυτή η ελληνοσερβική συνθήκη είναι σύναψη συνθήκης φιλίας και αμυντικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας. Ισχύει ακόμα, έτσι, ισχύει ακόμα. Υπογράφτηκε την 1η Ιουνίου του 1913 και προέβλεπε κοινά ελληνοσερβικά σύνορα, δίχαστη την παρεμβολή άλλου κράτους. Να μην υπάρχει κάτι διάμεσα στα κοινά ελληνοσερβικά σύνορα. Έτσι. Και σε περίπτωση επιθέσεως ή προσπάθειας παρεμβολής τρίτων, οι δύο χώρες να συνασπιστούν. Αυτή η προέβλεπη είναι η συνθήκη του 1913. Και αυτοί την υπογράφουν ο Ελευθέριος Βενιζέλος εκ μέρους των Ελλήνων και ο Νικόλα Πάσιτς εκ μέρους των Σέρβων. Και υπογράφηκε λίγο πριν από τη συνθήκη του Βουκαρεστίου. Τώρα, αυτό λέγεται και πρωτόκολλο Αθηνών, έτσι. Αυτή ισχύει σήμερα ή δεν ισχύει? Ισχύει. Δεν έγινε καμιά πράξη, γιατί για να μην ισχύει ένα σύμφωνο, ένα πρωτόκολλο, πρέπει και οι δύο χώρες να το υπογράψουν ότι αναιρούν πλέον ή σταματούν την ύπαρξη αυτής της συνθήκης. Αυτή η συνθήκη, αυτό το πρωτόκολλο των Αθηνών που υπογράφηκε τότε, ισχύει. Δεύτερον, έχει μία από τις δύο χώρες, εάν η άλλη δεν ήθελε, έχει καταγγείλει ή αποκηρύξει επισήμως αυτή τη συνθήκη? Όχι. Ούτε μία ούτε η άλλη. Δημιουργήθηκαν ενδιάμεσα άλλα σύνορα που υποθάλπτουν κατακτητικά σχέδια εναντίον των δύο χωρών? Ναι. Άρα πρέπει να ενεργοποιηθεί η συνθήκη. Εγώ δεν λέω πρέπει να την ενεργοποιήσουμε, λέω ότι έχουμε μια υπογράψη, μια συνθήκη. Αυτές τις συνθήκες σας διαβάζω, αυτές σας λέω. Τους έχουμε υπογράψει, έτσι. Και βάσει του πρωτοκόλλου αυτού έχουν ένομο συμφέρον στη δημιουργία συνόρων Ελλάδα και Σερβία. Άρα, ό,τι και αν γίνει, πρέπει να γίνει με τη Σερβία και την Ελλάδα. Με τη Σερβία και την Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει και το μείζον θέμα της ελληνικής μειονότητας, το οποίο, όπως είπες προηγουμένως και το αναφέραμε, ήταν στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι που πήγε να πλευρώσει. Και δεν είναι μονάχα στο μοναστήρι, έχει και αλλού. Και αλλού, και αλλού. Και αλλού. Αλλά εκεί υπήρχε. Απλώς εκεί είναι οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι. Έτσι, μην νομίζετε ότι τους έχουμε ξεχάσει τους Έλληνες. Και αν χρειαστεί, θα το τακτοποιήσουμε κάποια στιγμή. Δεν ξεχνά. Εδώ ξεχάσαμε τους βορειοϋπηρώτες. Ξεχάσαμε τους βορειοϋπηρώτες. Ξεχάσαμε τους Έλληνες της Ήμβρου και του Τενέδου. Ξεχάσαμε τους Έλληνες οι πολιτικοί της... μας. Εμείς οι Έλληνες δεν τους έχουμε ξεχάσει. Και ξέρεις τι, έχουμε μπερδέψει λίγο τα μπούτια μας λέγοντας το κράτος. Το κράτος είμαι εγώ, εσύ και ο κάθε Έλληνας. Αν οι πολιτικοί παίζουν παιχνίδια, δεν είναι το κράτος. Τους πολιτικούς τόσα χρόνια τους εκλέγαμε εμείς. Τους εκλέγαμε, να βάλω ένα ερωτηματικό. Τους εκλέγαμε. Τους εκλέγαμε. Τους εκλέγαμε. Ποιος έδινε αυτά τα λεφτά για να εκλεγούν? Να το πάω αλλιώς. Ποιος? Γιατί εγώ δεν τα έδινα, εσύ δεν τα έδινες. Από πού πήρανε λεφτά από τις τράπεζες? Κάποτε, ξέρεις, κατέβηκα υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές και είχα ένα budget οικονομικό 150 ευρώ για να διαθέσω για τον προεκλογικό μου αγώνα. Καρτούλες να έκανα. Ίσα-ίσα να πω ότι είμαι και εγώ υποψήφιος. Και όταν πήγαμε να τυπώσουμε, μαζευτήκαμε 5-6 κατακαημένοι σαν και εμένα να κατέβουν οι συνομαρχιακές εκλογές, ο τυπογράφος που πήγαμε να τυπώσουμε τις κάρτες έβαλε τα γέλια. Λέω, γιατί γελάς? Ήμασταν 4. Από 150 ευρώ θα διαθέταμε ο καθένας, ήταν 600 ευρώ. Λέει, όσο θα βάλετε εσείς οι 4 για τις καρτούλες σας, μία φίσα
ήταν τότε ο Παπαγεωργόπουλος υποψήφιος δήμαρχος, ναι. Μία αφίσα λέει του Παπαγεωργόπουλου πιο, λεφτά κοστί, πιο πολλά λεφτά λέει, κοστίζει. Και η τύπωσή της και η ενοικίαση του χώρου και όλα αυτά εδώ. Άρα λοιπόν πώς να παλέψουμε αυτά τα θηρία, τα οικονομικά. Δεν είναι θηρία οικονομικά, είναι κλεμμένα λεφτά. Τέλος πάντων, όπως και αν τα έχουν αποκτήσει αυτά τα χρήματα, τα έχουν αυτά τον τα χρήματα. Τον καταδίκασαν τον Παπαγεωργόπουλο ότι έχει κλέψει λεφτά, ναι ή όχι. Και δεν μιλάω εγώ, το ελληνικό δικαστήριο. Μην με πει κανένας ότι κατηγορώ τώρα τον Παπαγεωργόπουλο. Εντάξει, τον καταδίκασε το ελληνικό δικαστήριο. Γιατί ήταν ο μοναδικός δήμαρχος που τα φάγε. Αυτό είναι δικό σου ερώτημα. Εγώ ξέρω τι γίνεται και εσύ ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω, λέω, ήταν μοναδικός δήμαρχος που τα φάγε. Εντάξει, βάλε τα ερωτηματικά σου. Γιατί, ξέρεις τι, είχε μια ιστορία Θεσσαλονίκη. Χρόνια εξέλεγε δεξιούς δημάρχους. Αυτό το δεξιούς δημάρχους έπρεπε να σπάσει. Όχι ότι είμαι υπέρ της δεξιάς. Απλώς ένας δεξιός δημαρχός δεν θα μπορούσε να μιλήσει έτσι στο συλλαλητήριο ότι εγώ θα είμαι με τους γκέι, θα βγω, θα κάνω πορεία και όχι με τους διαμαρτυρόμενους στο συλλαλητήριο. Δεν μπορούσε να το πει ένας δεξιός δημαρχός. Όχι ότι δεν θα ήθελε να το πει, δεν θα ήθελε πιθανό να το πει, αλλά δεν θα μπορούσε να το πει. Γιατί θα τον πέρανε με τις πέτρες. Έπρεπε λοιπόν αυτό το δεξιό, η δεξιόστροφη Θεσσαλονίκη που έβγαζε χρόνια δεξιό δήμαρχο, να αλλοιωθεί και να αλωθεί. Έτσι λοιπόν βγάλαν τα άπλυτα του Παπαγεωργόπουλου. Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν. Δεν έχουν όλοι οι δήμαρχοι άπλυτα. Όλοι έχουν. Άντε να εξαιρέσω και ένα 10%. Να εξαιρέσω και ένα 10%. Να πω εγώ και λίγους πολλούς. Έχει. Όχι, όχι. Δεν θα τους εξαιρέσεις. Είχες πει μια κουβέντα και τη θυμάμαι. Αν δεν είσαι ικανός να κάνεις προγραμματισμό, μην βγεις. Αν δεν το μπορείς να το κάνεις τον προγραμματισμό, σημαίνει ότι είσαι ανίκανος. Είσαι ανίκανος. Τι από τα δύο. Άρα, όχι, μη μου εξαιρείς κανένα 10%. Όχι, όχι. Εννοώ, κάποιοι δήμοι δεν έχουν καταχρηστεί χρήματα. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Αλήθεια. Ναι. Να βάλω θαυμαστικό. Βάλε και μοιράκολο γίνεται θαύμα. Γίνονται πολλές φορές στον κόσμο. Λέω ότι δεν υπάρχουν δήμοι που δεν καταχράστηκαν χρήματα. Άστους αυτούς. Υπάρχουν δήμαρχοι που καταχράστηκαν, ναι. Πού είναι αυτοί? Γιατί δεν βγήκανε ποτέ να τους καταδικάσουν? Γιατί στοχευμένα η Θεσσαλονίκη. Λέω εγώ έτσι. Με κάνεις και γελάω. Πάνε, με αφελείς ερωτήσεις. Με αφελείς ερωτήσεις. Γιατί στοχευμένα η Θεσσαλονίκη έπρεπε να καταδικαστεί ο Παπαγεωργόπουλος, αφού όλοι κλέφτες είναι. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως, έτσι λοιπόν, ήρθανε οι Μπουταρέοι. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να έρθουν οι Μπουταρέοι, να διώξουν τον κόσμο από εκεί, να τον μετακινήσουν προς άλλους και να... Επίσης δεν ξεχνώ έτσι και για τον Μπουτάρη. Ας είναι δήμαρχος, κάποτε ήθελε να κάνει την Αγίου Δημητρίου, την Αγίου Δημητρίου Κεμάλ Ατατούρκ. Να το ξέρε και να το ξέρει. Θα με βρει εμένα μπροστά του. Σαν μονάδα. Ελπίζω. Δεν με ενδιαφέρει να μετανοήσει ο κόσμος. Σαν μονάδα. Κι ας πέσω. Κι ας με πάρουν τέσσερις. Σκασίλα. Θα συνεχίσεις ή θα συνεχίσω? Όχι, να συνεχίσεις, γιατί έχεις να πεις για τον καπετάν Κώτα. Μας τόταξες και ελπίζω να προλάβουμε. Για τον καπετάν Κώτα ή για τον Τελοάγρα. Τι θα προλάβουμε? Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, και οι δύο καπετάν Κώτας εντάχει. Μίλα εντάχει τότε και για τους δύο, άντε. Δεν μπορώ. Άρχισε η ομιλία νομίζω, έτσι. Θα βάλουμε ζωντανά τον Θοδωράκη. Όχι. Δεν. Ναι. Άρχισε η ομιλία. Έχουμε ήχο Μίλτο. Για βγάλε μας λίγο ήχο από Αθήνα. Καλή μου Έλληνε.
αδέρφια μου, φασίστες, ναζιστές, τρομοκράτες, ναζιστές, αναρχικοί, τραμπούκοι. Θα μάθετε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν και τα βαποράκια τους, οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου. Για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα, κύριε Αρχιελαέ. Για να μην σου μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φρόγερα και ασυμβίβαστα, όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες, κυρίαρχε ελληνικέ, λαέ. Να μιλώ και να πράττω σε όλη μου τη ζωή με κάθε θυσία και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή από τη Θεσσαλονίκη και σας τη διαβάζω ένα σημαδιακό απόσπασμα. Το πνεύμα ο νους ανθίζουν με τον Θαλή, τον Θουκυδίδη, τον Πρωταγόρα, τους τραγικούς, την τόλμη του Θεμιστοκλή και του Κολοκοτρώνη. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, φίλοι και φίλες, αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα στις 4 του Φλεβάρι του 1843 στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν τρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το έθνος και την πατρίδα. Γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά, γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά, γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά. Μια πατρίδα, μια πατρίδα, μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου. Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Σαν αυτή με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι, δειλοί, τρομοκράτες. Σαν αυτοί των μειοψηφιών που μας κυβερνούν και καταστρέφουν τη χώρα μας. Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία! Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία! Οχυρωμένοι! Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία!
που καταστρέφουν τη χώρα μας οχυρωμένοι πίσω από τις εκλογικές αρχημίες των αυτών πολιτικών που είναι πονηροί, θλιβερές αποφύσεις ενός συστήματος που μας δαγκώνει και μας πονά γιατί πεθαίνει και το ξέρει και γι' αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυτότητά μου προς όλες τις κάθε δύσεις, μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου. Αγαπητοί μου πατριώτες και πατριώτισες, σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά απροδόκητα για μας προβλήματα. Τα Σκόπια με όχημα το όνομα Μακεδονία και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης Μακεδονίας του Αιγαίου. Ο στόχος αυτός λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικός εθνικός στόχος της γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν γαλουχηθεί γενιές Σκοπιανών με την ιδέα αυτή και να έχουν σήμερα την πεποίθηση ότι είναι κατευθείαν απόγονοι των βασιλέων της Μακεδονίας, του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με μια κολοσσία πραγματικά προπαγάνδα κατόδωσαν να παρασύρουν σε αυτή την ιστορική γελιότητα μεγάλου αριθμού κρατών, επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων κατά καιρούς υπευθύνων που δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή τη χοντροειδή παραποίηση της ιστορίας. Πρέπει επομένως και εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και διάδικο να ζητάμε από αυτούς να αλλάξουν το όνομά τους που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας στείγει ως λαό να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας. Από την άλλη μεριά δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη. Εμείς από εδώ από το σταθμό δεν προλάβαμε να πούμε αυτά που θέλαμε να πούμε. Άρχισε η ομιλία. Σας αφήνουμε να ακούσετε, να παρακολουθήσετε. Ταυτόχρονα από εδώ από το σταθμό όμως θα έχουμε το Λάμπρο το Παπαδί μαζί μας που θα συνεχίσει τις εκπομπές τις ζωντανές και ό,τι χρειάζεται να τα αποκρίσει θα βγάζουμε και θα έχουμε και από Αθήνα και που και που θα ακούτε και κάποιες αποσπάσματα από τις ομιλίες του Θοδωράκη. Εδώ θέλουμε να σας αφήσουμε, να σας αφηθούμε ένα καλό μεσημέρι. Τα μικρόφωνα ήμασταν Ρωσόπουλος Ευάγγελος Παναγιώτης Ιακημίδης και Ρωσόπουλος Παύλος. Ηχολήπτη είχαμε τον Μίλτον Σταμούλη και ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό τον
ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων. Του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων. Καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αγωνιστικοί χαιρετισμοί, πατριωτικοί χαιρετισμοί. Ευχόμαστε να ευωδοθούν αυτά τα συλλαλητήρια και να μην αποπράξουν τίποτα εναντίον της Μακεδονίας μας. Καλή συνέχεια για από μένα. Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν την παραδίδουμε, δεν την πουλάμε, δεν την προδίδουμε. Την υπερασπιζόμαστε. Καλό σας απόγευμα, γεια σας. Καλό σας απόγευμα.